Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα 9 Μαΐου, Τρίτη, ε. Τρίτη έχουμε. Τρίτη, γάτες, γιατί παιδιά, δείχνουν κάτι γάτες. Αυτό ξέρω ότι είμαι αλλεργικός στις γάτες. Άσε τα γάτα. Τώρα δεν παθαίνεις τίποτα. Ωχ, παθαίνω και μόνο που τις βλέπω. Τις αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλύτερα ξυπνήσαμε από χθες με τον καιρό. Ναι. Ε? Ναι, εγώ ξεκίνησα με 19 βαθμούς, έφτασα εδώ με 16. Ούτως ή άλλως δεν είναι, τρέφω καμία ελπίδα. Γιατί θα έρθει όλος να μας τα χαλάσει όλα, να μας πει πάλι αστάθεια κτλ. Ναι. Αλλά χθες είχε ζεστούλα. Είχε ζεστούλα, πολύ ζεστούλα είχε χθες. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω ακουστικό τώρα, αλλά δεν. Ακουστικό δεν έχει. Ζέστη έχει πάντως. Ναι, ζέστη έχει. Ρε παιδιά, με βοηθήσει. Έλα, παιδάκι, μα σου φτιάξω εγώ. Έλα, έλα. Ο κύριος Χείρας, κύριε Χείρα, ελάτε μέσα. Ελάτε λίγο μέσα, ελάτε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν. Δεν φτάνει που δεν χορεύετε. Δεν μας φτιάξετε το ακουστικό. Εδώ είμαστε, έχουμε όλη την επικαιρότητα, έχουμε τα. Αυτά που έχουμε για να γελάσουμε, έχουμε αυτά που έχουμε για να κλάψουμε. Τα έχουμε όλα εδώ, παιδιά. Από όλα έχει ο Μπαχτσές. Και πεταλούδες έχει και λουλούδια να έχει σου και πω θάλασσα κάτι, έχει. Επειδή είσαι σε προεκλογικό αγώνα, μην τάζεις. Σε προεκλογικό αγώνα. Εγώ. Όλοι έτσι είμαστε. Σε να γύριζε το χρόνο αγώνα πίσω, να φτάσω στα 18, να πάρω το 150. Το 150. Εμείς αυτό συζητούσαμε με το Χείρα, επειδή τα παιδιά μας είναι πάνω κάτω στις ίδιες ηλικίες, περιμένουμε να κλείσουμε το 18 να πάρουμε τα 150. Να πάρουμε τα 150 γρήγορα. Έλα παιδιά. Έλα παιδιά τώρα που κάνουμε και καβά για τα 150 ευρώ. Μην γκρινιάζετε για τα 150 ευρώ. Και γι' αυτά έχουμε κόντρα. Γι' αυτά βέβαια θα έχουμε κόντρα γι' αυτά. Εντάξει τώρα, ότι όταν κλείσουμε το 18 και στο μεταξύ σήμερα βγαίνει μία έρευνα για το δημογραφικό. Ναι. Ρε Χρύσαξη, τι μου είχε κάνει εντύπωση. Τι? Όλα αυτά τα χρόνια δεν λέμε το εθνικό μας πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Σωστό. Και τα υπόλοιπα. Έχεις ακούσει να λένε τίποτα στην προεκλογική εξτρατεία για το δημογραφικό? Εδώ ακούσαμε προχθές να λένε για την ακρίβεια αυτό, σε πήραξε το δημογραφικό. Μπράβο, ναι. Έτσι. Τι κάνετε κατά τα άλλα? Καλά είμαστε. Τι λέει, βάλε μας το αριθμό. Κάτσε λίγο να σας βάλω εγώ, μισό λεπτάκι, εδώ να πούμε χρόνια πολλά. Άντε, στο Χριστόφορο. Α, εντάξει, άντε και ένα φυσιολογικό όνομα. Ναι. Και στον Ισαΐα. Ισαΐας. Ωραία. Εντάξει, ο Χριστόφορος, ο Άγιος Χριστόφορος, θεωρείται ο προστάτης των οδηγών. Των οδηγών. Σήμερα, ναι. Είναι καλημέρα σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς. Με προσοχή στους δρόμους. Σε όλους τους αυτοκινητιστές. Να έχετε καλούς δρόμους πάντα, παιδιά, με ασφάλεια. Έτσι. Λοιπόν, και θέλω παρακαλώ πολύ, μισό λεπτό λίγο να κοιτάξω τα χαρτιά μου, να πάμε μέχρι το Παρίσι. Μάλιστα. Και θα πάμε στην αψίδα του Θριάμβου, παρακαλώ πολύ. Εδώ βγήκε η απόλυτη φωτογραφία από την Πανσέλινο των λουλουδιών. Ναι. Έλα, τι, δεν εντυπωσιάζεσαι? Όχι, εντυπωσιάζομαι απόλυτα, απλώς ξέρεις τι. Από τότε που ανακαλύφθηκε το Photoshop, οι φωτογραφίες έχουν χάσει ίσως και τη μαγεία τους. Γιατί παλιά ήξερες ότι δεν έχεις τη δυνατότητα. Δεν είναι Photoshop. Δεν είπα ότι είναι Photoshop, ρε παιδί μου. Λέω ότι πολλές φορές δεν βλέπεις κάτι, θα μπορούσε να το δημιουργήσεις. Α, και λες είναι αληθινό, δεν είναι αληθινό. Είναι αληθινό. Πιες, ναι. Αντί η πρώτη σκέψη που κάνεις όταν βλέπεις μια τέτοια εντυπωσιακή φωτογραφία, λες τώρα είναι αληθινό ή όχι. Ενώ παλιά δεν έχεις τέτοιο άγχος, ήξερες ότι δεν μπορεί να είναι Photoshop. Ναι. Καταλαβες. Σωστό. Μάλιστα. Αυτά είναι. Δεν ακούω αντιδράσεις από το κοντρόλ. Κοντρόλ, τι αντιδράσεις να ακούσεις, αν είναι αληθινό ή όχι. Μου αρέσει όχι. Εντάξει. Πολύ ωραία, είναι εξαιρετική. Στο πλατό αρέσει όμως. Έχεις τίποτα άλλο να μας δείξεις? Όχι, αυτό. Γιατί θα πάω στη θέση μου. Ξεκινάς έτσι. Βέβαια. Βαριά. Εδώ είχαμε καυγάδες χθες, εδώ γινόταν της τρελής. Έχουμε δημοσκοπήσεις. Έχουμε debate στο μεταξύ. Αν είσαι παρουσιαστής, παρουσιάζεις μία φορά την εβδομάδα μία εκπομπή στην τηλεόραση. Νομίζω ότι έχει λιγότερες ώρες τηλεοπτικού αέρα από ό,τι έχει ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Πραγματικά. Δηλαδή, πραγματικά. Έχουν κάθε μέρα μία συνέντευξη. Φαντάζομαι σε μία ώρα κάθε μέρα στην τηλεόραση. Μία ώρα μία συνέντευξη και πόσα προεκλογικά τραπέζια, σε πόσες ομιλίες. Και μετά ομιλία. Δηλαδή, κανονικά. Μας έχουν φάει τη δουλειά. Έχουν φάει τη δουλειά. Είναι παρουσιαστές περισσότερο από εμάς είναι στην τηλεόραση. Έτσι, μάλιστα. Να σου πω κάτι. Πριν πας απέναντι, θα πας πίσω ή πώς θες να το ξεκινήσεις? Έλα να μετρήσεις, θέλεις. Ξέρεις τώρα. Μέτρα μόνη σου. Ξέρεις να μας πεις τίποτα? Απαράτα με μα δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Έλα εδώ, Αντώνη μου. Δείξε εδώ, σε παρακαλώ πολύ. 13 ημέρες απομένουν. Μην με διαψεύδεις, Βέροντον. 13 ημέρες απομένουν μέχρι την εκλογική αναμέτρηση. Ναι, Τρίτη και 13. Ναι. Όχι, έχει δίκιο, Λινάρδο. Εγώ σου ας το πούμε 12, είναι γρουσούζικο. Θα το κρύψω. 12 και μία. Τέλος πάντων, παιδιά. 12 και μία, πες. 12 και μία. Απομένουν δύο εβδομάδες. Άντε πια. Πάμε. Πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση. Για δώσε δημοσκόπηση. Έχουμε δημοσκόπηση, παιδιά. Σιγά το καινούριο, πέσαμε τα σύννεφα ότι έχουμε δημοσκόπηση. Τέλος πάντων. Α, είναι Τρίτη και 13. Δεν είναι. Τρίτη ημέρα, 13 μέρες για τις εκλογές. Γι' αυτό σου είπα, πες 12 και μία. Λοιπόν. Έχουμε δημοσκόπηση για την, από την ΑΛΚΟ για τον Α. Ναι, βεβαίως. Για τον Α.
Και τι έχουμε, στο 32,3 η Πολύ Νέα σωστά. Δημοκρατία, mm-hmm. στο 25,7 ο ΣΥΡΙΖΑ, διαφορά πόσο είναι τώρα, είναι κάνα 7 εκεί. Κάπου εκεί. Ναι, στο 9 το ΠΑΣΟΚ και στο 6,3 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν είναι μεγάλη η διαφορά αυτή η δημοσκόπηση, νομίζω ότι είναι από τις μεγαλύτερες. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω των τελευταίων ημερών. Και ακόμη μία έχει δώσει παρόμοια διαφορά. Να. Δεν είμαι σίγουρος, μία που βγήκε την περασμένη εβδομάδα. Που έχεις μείνει στο ΚΚΕ. Ναι, ναι. Η Ελληνική Λύση με 3,7% ελαφρώς πεσμένη και το ΜΕΡΑ25 ελαφρώς ανεβασμένο μετά τη Δήμητρα με 3,2%. Η Πλεύση Ελευθερίας με 1,3% και τα υπόλοιπα κόμματα. Το ΕΑΝ που έγινε και τόσος δώρος παίρνει μία μονάδα. Ναι. Και, και τα άλλα η αναποφάσιστη 4... είναι σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, κοίτα, στο 12,2. Κοίτα, τι σηματοδοτεί για, για τη δεύτερη Κυριακή, αυτό εδώ, 4,3 και 12,2, μας κάνουν 16,5, mm-hmm. Τόσο δεν είναι. Τόσο. Λοιπόν, αυτό 16,5%, δηλαδή από εδώ και κάτω, θεωρώ ότι τη δεύτερη Κυριακή έχεις ένα ανακάτεμα. Πού θα πάνε, αυτοί που θα μεταφερθούν. Πού θα μετακινηθούν, ναι. Σε αυτό το σκηνικό. Καταλαβες. Έχεις δίκιο, ναι. Έχει ζήτημα. Δηλαδή είναι ποσοστά που τώρα είναι σπαζοκεφαλιές για τα κομματικά επιτελεία. Γιατί το πρόβλημά τους είναι, ο προβληματισμός τους είναι από εδώ και κάτω πώς θα πάνε στη δεύτερη Κυριακή. Έτσι, είτε από εδώ είτε από εδώ και κάτω. Έτσι, για να μην παρακινηθούν. Εδώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους δύο πρώτους. Τι έρευνε, δεν ξέρει τι θα γίνει με του ζευγού. Τι θα γίνει, θα ναι, εντάξει, θα βγει. Η Χρύσα θα βγει τώρα κάτι. Κάποιο θα είναι μπροστά, λοιπόν, κάποιο θα είναι πίσω. Πάμε εντάξει. Να δούμε και την επόμενη καρτούλα μα για τον ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για να είναι ναι. ο επόμενο πρωθυπουργό μα. Με 36% τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Με 26%, 10 μονάδε κάτω, τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Στο 5% βρίσκεται ο Νίκο Ανδρουλάκη. Ρε Νταλαφέρα, θε κάτι, μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε. Τι φωνάζει, παιδί μου, με ποιο μιλά. Με τον Αλέξανδρο μιλάς. Είναι σε άλλο στούντιο, γιατί ακούγεστε τόσο δυνατά που προφανώς είναι άλλο. Λοιπόν, στο 5% ο κύριος Κουτσούμπας, ο κύριος Βελόπουλος στο 2% και στο 2% επίσης και ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης. Όμως, το κανένας είναι πολύ ψηλά με 18% και το άλλο σε ένα 6%, έτσι. Ναι. Είναι άλλο τι ψηφίζεις και άλλο τι θα ήθελες. Ναι, έτσι, πραγματικά. Γιατί εδώ είναι και μία άσκηση για το ποιος πρωθυπουργός μπορεί να προκύψει. Έχει ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση. Ναι, ίσως από κυβέρνηση συνεργασίας. Έτσι. Είναι ζήτημα αυτό. Και έχει άλλη καρτά. Έχουμε και τον Κασιδιάρη. Α, για πες. Mm-hmm. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την απόφαση του Αρείου Πάγου να αποκλειστεί το κόμμα Έλληνες από τις εκλογές. Ναι. Η πλειοψηφία φυσικά συμφωνεί με το 76%. Όχι, και μην ένα... μιλες φυσικά. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος... Ναι. Η βέβαια πλειοψηφία είναι αυτή που ναι. λες, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι αυτό, είναι ότι υπήρξαν πάρα πολλές ενστάσεις που ναι. ακούστηκαν σε όλη αυτή τη χρονική περίοδο. Που λέει, παιδιά, να κρινόταν να κριθεί από το λαό ο Κασιδιάρης. Και από πολιτικούς αρχηγούς το ακούσαμε αυτό. Και από πολιτικούς αρχηγούς το ακούσαμε. Ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Ένα μεγάλο ποσοστό όμως, το 17% διαφωνεί, λέει, με αυτή την απόφαση. Ναι. Είναι αυτοί που λένε. Ότι, παιδιά, αφήστε τον να κατέβει και να πάρει και το μήνυμά από του τον κόσμο, από το λαό, από τον κόσμο. Αλλά θα δείξει τώρα τι γίνεται. Θα αφήσει κοντά μου ή όχι. Την δεξιά, υπερδεξιά, ακροδεξιά, πολυκατοικία και όλο αυτό που κοίταξε. Όλη αυτή τη ζωή. Έχει τρελαθεί με τις δημοσκοπήσεις, με τις κόντρες. Ξέρεις τι γίνεται. Πλέον είναι και πολλά τα κόμματα που κατεβαίνουν. Είναι και πολλοί οι συσχετισμοί, είναι και πολλές οι συμφωνίες, οι υποσυμφωνίες που γίνονται. Ναι. Και δεν ξέρεις τώρα πώς να διαχειριστείς. Δηλαδή σου λέει ότι ο Κασιδιάρης δεν κατεβαίνει. Πώς θα κατεβούν μπροστινοί του Κασιδιάρη. Ποιοι θα προσπαθήσουν να προσποριστούν τις ψήφους του που έπαιρνε ο Κασιδιάρης στους ακροδεξιούς, στους φασίστες, στους νεοναζιστές. Θα πάνε αυτές, σωστά. Έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι ένα ζήτημα. Αυτά που λες. Και... Τι γίνεται τώρα με αυτό το debate. Μ' άρεσε πάρα πολύ χθες. Γιατί έβλεπα Τσίπρα στον Καμπουράκη Στάθη. Ναι, εδώ σε εμάς. Ναι. Απέναντι ήταν Μητσοτάκης στον Αντένα. Και κάνανε... Γιατί δεν κάναμε μια σύνδεση, ρε παιδιά, να τελειώνουμε. Ναι. Στο μεταξύ, την Τετάρτη, αναρωτιόμουν, θα πάει και ο Παναγιώτης στο debate. Έτσι. Είναι αύριο. Ναι, αύριο ναι, σε 9 ναι. το βράδυ. 10, ναι, 10 του μήνα. Ναι. Αύριο λοιπόν που θα πάνε για το debate, τι στα κομμάτια θα ρωτήσουν οι δημοσιογράφοι
όταν έχουν βγει οι πολιτικοί αρχηγοί, σίγουρα θα βρουν να ρωτήσουν. Απλώς λέω ότι τι θα πούν περισσότερο από αυτά που έχουν πει μέσα στις 50 ώρες τηλεοπτικής τους παρουσίας μόνο σε 2 εβδομάδες. Έλαντε, είναι ένα ερώτημα αυτό. Είναι. Βάλε, γιατί εγώ θα σου επαναλάβω. Είναι. Η καθημερινότητά τους, των πολιτικών αρχηγών, περιέχει γύρω στη 1 με 1,5 ώρα τηλεοπτικού χρόνου. Εντάξει. Ναι. Χώρια τις ομιλίες. Χώρια τα τραπέζια. Τι παραπάνω έχουν να πούν. Το λέω αυτό επειδή έχουμε φαγωθεί με τον debate, παιδί μου. Ξέρεις την άποψή μου, την έχουμε συζητήσει. Έχουμε φαγωθεί με τον debate. Επειδή είμαστε στην τελική ευθεία, ίσως λέω, ναι, να δούμε κάτι διαφορετικό. Για πάμε να το δούμε τώρα στο σύνολο τον καύγα. Γιατί είπαμε και τον debate για το 150. Για τους νέους, για το 150 και όλα αυτά που ανακοινώθηκαν. 13 ημέρες πριν από τις κάλπες, το θέμα της τηλεοπτικής μονομαχίας μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα παραμένει ψηλά στον πολιτικό διάλογο. Με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει από το Open πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης φοβάται τη μεταξύ τους αναμέτρηση. Αυτό ο κύριος Μητσοτάκης όμως δεν θέλει. Να έρθουμε εδώ, ρε αδελφέ, με τον Καμπουράκη και το Στάθη να κάτσουμε απέναντι. Να κάτσουμε απέναντι. Να έρθετε. Σε έναν ανοιχτό διάλογο. Διότι φοβάται έναν ανοιχτό τηλεοπτικό διάλογο. Φοβάται. Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας στο Open έριχνε το γάντι για τηλεοπτική μονομαχία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε στον Αντένα. Ο συγχρονισμός δεν έμεινε ασχολίαστος. Στον Αντένα, συνέντευξη του κ. Μητσοτάκης, έχετε debate εξ αποστάσεως, να ξέρετε τώρα. Ναι. Φανταστείτε παράνοια τώρα, να μην μπορούμε να κάνουμε ένα debate. Και να παρακολουθεί τον κανάλι τ' άλλο. Να αλλάζει, να κάνει ζάπινγκ. Να συνδεθούμε τώρα, να κάνουμε μια σύνδεση τώρα. Βγάλτε μας και στη μέση, διπλά παράθυρα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, απ' την άλλη συχνότητα, σήκωσε το γάντι, αλλά μόνο εάν πάμε σε δεύτερες εκλογές. Γράφτε το. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Στις επόμενες εκλογές, επειδή πράγματι υπάρχει τον πόνους και τον πόνους αφορά τους 2 πρώτους, δεν μπορεί να αφορά το 3ο, βεβαίως και πρέπει να γίνει. Κλήρωσε. Αυτός λοιπόν μπορεί να είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αλλά δεν το πιστεύω, κύριε Καμπουράκη. Και οι δύο αρχηγοί ορίζουν την 21η Μάη ως μητέρα των μαχών. Η Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσει, όπως λέει, την αυτοδυναμία. Το στοιχείο αυτό δεν πιστεύει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ζητά πρωτιά και υποψιάζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει τα πάντα για να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς να ρισκάρει δεύτερη αναμέτρηση. Κατηγορηματικά η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή μόνο από βουλευτές οι οποίοι είναι εκλεγμένοι από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το πω πιο καθαρά από αυτό. Εάν ο κ. Μητσοτάκης είναι έστω και με μισή μονάδα μπροστά, δεν θα πάρει το ρίσκο να πάει σε επαναληπτικές εκλογές, αλλά θα ψάξει να βρει τον τρόπο, είτε με πιέσεις και προς το Τρίτο Κόμμα, είτε με συνεργασία με τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας. Βελόπουλο. Βεβαίως, γιατί όχι. Δεν τον πιστεύω. Και να σας το πω έτσι, υπάρχει και μια ιστορία σε αυτόν τον τόπο που δείχνει ότι η οικογένεια Μητσοτάκη στις αποστασίες δεν έχει θέματα. Ο αναγκαίος τρίτος για κυβέρνηση συνεργασίας είναι το Πασόκ. Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει παράπονα αλλά και ανοίγματα στον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μοιάζει μέρα με τη μέρα να προσθέτει εμπόδια σε μια τέτοια συνεργασία. Θεωρώ ότι αυτή η στρατηγική του ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης ήταν προδιαγεγραμμένη από τον κύριο Ανδρουλάκη από την πρώτη στιγμή που εκλέχθηκε πρόεδρος του Πασόκ. Η στάση του κύριου Ανδρουλάκη απέναντί μου, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, είχε καθοριστεί πολύ πριν από τις υποκλοπές. Και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι οπωσδήποτε ένα μεγάλο αγκάθι. Αλλά όπως σας είπα, το ζήτημα δεν είναι για εμένα μόνο προσωπικό. Είναι και βαθιά πολιτικό. Όλη η στάση σήμερα του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, το τονίζω, είναι ένα κόμμα το οποίο αρέσκεται στο να αναβιώσει, θα έλεγα, ένα Πασόκ της δεκαετίας του 80, μόνο που τώρα είμαστε στο 2023. Ο κ. Ανδρουλάκης, κατά την άποψή μου, τηρεί μια στάση ενός διμέτωπου που εξίσου είναι ανιστόρητος σε ό,τι αφορά το χώρο του. Δεν είναι αυτή η πνευματική, η πολιτική κληρονομιά Παπανδρέου. Αφήνει ανοιχτό το θέμα της συνεργασίας με τη χειρότερη κατ' εμέ δεξιά της μεταπολίτευσης, τη δεξιά. Είναι πρωτοφανές σε ευρωπαϊκό επίπεδο να πηγαίνουμε σε εκλογές απλής αναλογικής και το τρίτο κόμμα, που καθόπως φαίνεται θα έχει τουλάχιστον 20 μονάδες διαφορά από το πρώτο, να θέλει να οικειοποιηθεί το δικαίωμα του ελληνικού λαού να εκλέγει τον Πρωθυπουργό. Όχι ο Αλέξης Πρωθυπουργός, δεν θα το απαντήσετε. Νομίζω, κύριε Καμπουράκη, δεν θα έχω το δικαίωμα να το δεχτώ. Απέναντι στον ελληνικό λαό, όχι απέναντι στο κόμμα μου. Καταθέσαμε ένα πρόγραμμα 11 σημείων προχθές. Το Συμβόλαιο για την Αλλαγή, έτσι το ονομάσαμε. Μετά από 2 μέρες κατέθεσε και τις προγραμματικές του θέσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι. Το είδατε. Ναι, ναι. Βλέπετε σοβαρές διαφορές. Το μόνο που θέλουν είναι όχι να συνεργαστούν με το Πασόκ, αλλά να τελειώσουν το Πασόκ. Δεν θέλουν τη συνεργασία μας,
τις ψήφους σας θέλουν για να συνεχίσουν τα αμετανόητα τους παιχνίδια. Γι' αυτό δώστε μήνυμα αλλαγής. Κάτσε, γιατί έχω χαθεί τώρα. Ναι, 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 και εγώ με τα ψάχνω. Τώρα. Να δούμε τι γίνεται. Μητσοτάκη στον Αντένα, Τσίπρα στο Open. Είχαμε και Ανδρουλάκη στο Action. Στο Action. Που τι λέει, εμείς κυνηγάμε το ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Σωστά. Έτσι. Και μένει στις δηλώσεις που έχει κάνει νωρίτερα και έχει κρυθεί, κρίνεται μάλλον, του ασκείται κριτική από Τσίπρα και Μητσοτάκη. Mm-hmm. Τι λέει ο Μητσοτάκης, του έχουμε πάρα πολλές διαφορές. Τι λέει ο Τσίπρας, βλέπετε μεγάλες διαφορές στο πρόγραμμά μας. Αυτό είναι, μ' άρεσε πάρα πολύ τη χθεσινή ημέρα που παίρνει τα highlights. Είναι επί τους ίδιους Μητσοτάκης. Ήταν ωραία, είχε ενδιαφέρον η χθεσινή ημέρα. Λέει ο Μητσοτάκης, παιδί μου, ότι εμείς έχουμε, το έλεγε και προχθές αν θυμάσαι, οι προγραμματικές μας διαφορές με το Πασόκ ναι, είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές της σύγκλησης. Έτσι. Mm. Έρχεται ο Τσίπρας και λέει στον Καμπουράκη και το Στάθη, παιδιά, δείτε το πρόγραμμά μας και του Πασόκ, έχει τόσο μεγάλες διαφορές. Και δεν σκεφτείτε έχει. Δείτε το λίγο καλύτερα. Και συμμαχική κυβέρνηση μιλάει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε να τον δούμε. Ένας στόχος μου είναι να έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό για να μπορούμε την πρώτη Κυριακή, μόλις πάρουμε την εντολή, να καλέσουμε για σταθερή κυβέρνηση συμμαχική με μπροστά το πρόγραμμα. Εάν το ποσοστό αυτό δεν έρθει, εγώ και τα στελέχη μας και η νέα γενιά που υπηρετεί την ανανέωση, δεν πρόκειται με όρους εξουσίας για την εξουσία να μπούμε στην οποιαδήποτε κυβέρνηση. Το μήνυμα θα είναι αντιπολίτευση και θα πάμε στην αντιπολίτευση. Κάτσε λίγο τώρα, γιατί χάθηκα. Δηλαδή. Γιατί προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτό το νόμισμα το Δήμητρα και δεν βγάζω άκρη. Κοίτα, θα σου είναι το μέλλον των ψηφιακών συναλλαγών που λέει ο κύριος Βαρουφάκης, ναι ή όχι. Θα σου πω τι γίνεται. Ένας προβληματισμός που διατυπώνεται για το Δήμητρα και όλο αυτό που έχει ξεκινήσει τη φασαρία τόσων ημερών, είναι ότι στην αρχή ο κύριος Βαρουφάκης μιλούσε για ένα plan B. Πρόσεξε τώρα. Έλεγε δηλαδή, στην περίπτωση που πάθουμε οτιδήποτε, υπάρχει να μπορούμε να πάμε στο Δήμητρα. Okay. Ωραία. Έρχεται μετά και στελέχη του λένε ότι το ευρώ δεν είναι φετίχ. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Βαρουφάκης χθες και λέει ότι το Δήμητρα είναι, ανήκει στο μέλλον των ψηφιακών συναλλαγών. Θέλω να πω ότι από το σημείο όπου ήταν το plan B μέχρι το ότι αυτό είναι το μέλλον των ψηφιακών συναλλαγών, υπάρχει μια απόσταση την οποία τη μικραίνουμε. Πάμε διαρκώς να τον ακούσουμε, τι είπε. Για πάμε. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι το μέλλον των ψηφιακών συναλλαγών παγκοσμίως, όχι μόνο εδώ. Χώρες που έχουν δική τους κεντρική τράπεζα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, ο Άντριου Μπέιλι. Δεν είναι νόμισμα. Όχι βέβαια, είναι σύστημα πληρωμών. Ναι, γιατί ακούω πολλούς να λένε σύστημα, θα σας πληρώσει σε Δήμητρες. Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, αυτά είναι αστειότητες του κ. Μητσοτάκη. Λέει, πόσες Δήμητρες στο σουβλάκι είναι. Φανταστείτε, εγώ να έλεγα στον κύριο Πιερακάκη, όταν κατεβάζει τις πλατφόρμες με Market Pass και Fuel Pass, πόσοι πιερακάκηδες το λίτρο της βενζίνης ή το πακέτο των μακαρόνια. Σε χώρες που δεν έχουμε κεντρικές τράπεζες, εμείς προτείνουμε να στηθεί πάνω στα ΦΜΗ, στο TaxisNet. Όπως δηλαδή έχετε κωδικούς και μπαίνετε στο TaxisNet να πληρώσετε ένφια, ΦΠΑ, οτιδήποτε. Να κωδικό για να κωδικό σε αυτή να μπορείς να κάνεις συναλλαγές. Να σε πληρώνει στο λογαριασμό που τι είναι. Τι έχει να κερδίσει ο πολίτης και τι έχει να κερδίσει η οικονομία από ένα τέτοιο σύστημα. 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι τα χαράτσια που χαρατσώνουν οι τράπεζες. Πηγαίνει στο περίπτερο με μια χρηστική κάρτα, το έχετε δει αυτό. Πας να πάρεις μια σοκολάτα και σκοτεινιάζει το πρόσωπο του περίπτερα. Γιατί θα χάσει ό,τι κέρδος είχε. Μάλιστα. Αυτά. Να σου πω εγώ κάτι. Εδώ θα μείνω, πήγαινε μόνος σου. Όχι, δεν πάω μόνος μου. Επειδή με έχεις πρίξει τόσο αέρα με τη μάνα του Elon Musk με τις φωτογραφίες που βγάζει στην Ήδρα. Έλα, κάνε μας τη χάρη πρωί-πρωί. Τις είδες. Τι πράγμα. Τις είδες τις φωτογραφίες από την Ήδρα. Να σου πω κάτι. Τις φωτογραφίες δεν τις είδα. Αλλά βλέπω ότι όλες είδατε την πεθερά, την πλούσια πεθερά. Δες εδώ, παιδάκι μου. Είναι παντρεμένος αυτός ο Elon Musk. Όχι. Όχι. Α, γι' αυτό. Έτσι όπως τη βλέπεις, την έκανες πεθερά. Έχω πεθερά, δεν θέλω να σε τρομάξω και δεν το λέμε στον αέρα αυτό. Γιατί με ρωτάτε στον αέρα, αν ήθελα και πεθερά. Εντάξει, ρε παιδί μου. Όχι. Δεν θέλω να πω αυτό. Εσύ που δεν έχεις πεθερά να αποκτήσεις. Μου φαίνεται λίγο απαιτητική έτσι όπως τη βλέπω. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Έτσι, Χρύσα μου. Ναι. Πάντως πολύ εντυπωσιακή, πολύ ωραία. Διαφημίζει και τη χώρα μας πάρα πολύ. Ναι. Με Τέσλα κυκλοφορεί φυσικά. Μάλιστα. Εντάξει, οκ.
Εκεί έχει πάει με το σκάφος τώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Μεγάλη διαφήμιση για τη χώρα μας. Εντάξει, όπως είπαμε, είναι εδώ, θα παραμείνει. Όπως το θήκιο που βρεθεί, μιλάει για την αγάπη της για τη χώρα μας. Καλά να περάσει. Πολύ. Καλά να περάσει γυναίκα. Καλά να περάσει γυναίκα. Καλά να περάσει πεθερά. Ναι, καλά να περάσει πεθερά. Λοιπόν. Λοιπόν, και πού πάμε τώρα, να πάμε να δούμε. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Μάλιστα. Έχει, χθες κάναμε μία ανάλυση. Φανή, πού είναι ο Φανής? Φανή. Λέγαμε πώς ήταν παλιά οι προεκλογικές. Γεια σου, ρε Φανή, καλημέρα. Λέγαμε παλιά πώς ήταν η όλη προεκλογική περίοδος. Mm. Έτσι, τώρα μιλάω για δεκαετία 80, δεκαετία 90. Πρώτον, τεράστιες συγκεντρώσεις, έτσι, δηλαδή δεν υπήρχε, ήταν οι εκλογές του μπαλκονιού. Τεράστιες συγκεντρώσεις, δεκάδες χιλιάδες κόσμου. Όχι αυτά που βλέπουμε σήμερα. Έτσι, τώρα είναι τα social media. Επίσης, πίζαμε και στην Αφίσα. Α, ναι, πολύ, πολύ. Πίζαμε και στην Αφίσα. Πολύ. Και φτάνουμε σήμερα όπου ο Δήμος της Αθήνας τους λέει, παιδιά, χαλαρώστε λίγο με τις αφίσες. Όπα. Φάνη, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα. Όπως το είπες, αυτό έτσι ήθελα να ξεκινήσω και εγώ. Δεκαετίες 80 και 90 βλέπαμε πολλές συγκεντρώσεις, δηλαδή μετρούσανε το παλμό από το πόσο δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μαζευόντουσαν στο Σύνταγμα, στην Ομόνοια, σε διάφορα άλλα σημεία και στην περιφέρεια πολλά. Και είχαμε πάρα πολλές αφίσες και τρικάκια και πανό γεμάτο στην Αθήνα. Από τότε έχουν περάσει χρόνια, έχουν αλλάξει κάπως οι συνθήκες, έως πολύ θα έλεγα, και έχει έρθει και ένα προεδρικό διάταγμα του 2022, το οποίο έχει αυστηροποιήσει τη χρήση τέτοιων μέσων, δεν εννοώ τις συγκεντρώσεις, εννοώ τις αφισοκολλήσεις, πώς να το χαρακτηρίσω, την ασίδωτη θα έλεγα αφισοκόλληση που γινόταν κάποτε στο κέντρο της Αθήνας ειδικά. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο μεγάλο πρόβλημα σύμφωνα με το Δήμο ακόμη, δεν έχει δημιουργηθεί. Ωστόσο, ο Δήμος εξέδωσε μια ανακοίνωση που λέει ότι σε περίπτωση που υπάρξει θα επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τα οποία είναι και μεγάλα, στα κόμματα. Ναι. Μιλάμε για, όπως σας είπα, γιγαντοαφίσες, κάθε άλλο είδος υλικό προβολής. Ναι. Ναι. Αυτό πήγα να πω ότι εμείς βλέπουμε όσο μιλάς αφισοκόλληση από το 77. 77, Αθήνα του 1977. Εδώ δείχνει πρωτοσέλιδο των νέων της Ελευθεροτυπίας Απογευματινής. Κοίτα να δεις, παιδιά. Βραδινή. Τότε πρέπει να πω το εξής. Εγώ το ζήσα στο τέλος δεκαετίας του 80, αρχές 90. Παιδιά, εμείς στο Μοσχάτο, που είναι ο Χείρας, είναι κάπου πίσω. Στο Μοσχάτο υπάρχει η κεντρική λεωφόρος η Μακρυγιάννη. Mm. Αυτό που περιγράφω γίνονται σε όλες τις περιοχές. Περνούσε το Πασόκ, έκανε αφισοκόλληση. Ναι. Περίμενε από πίσω ένα συνεργείο της Νέας Δημοκρατίας. Περνούσε να από πάνω, πάνω. Έκανε αφισοκόλληση. Αυτή η διαδικασία της αφισοκόλλησης ξεκινούσε, σας λέω, στις 10 η ώρα το βράδυ και κατέληγε στις 8 η ώρα το πρωί της επομένης, για να φτάσει κάθε κολόνα να έχει τόσο πάγο σε αφίσες. Έτσι. Δεν λέω βέβαια για το ξύλο που έπεφτε, γιατί κάποια στιγμή όταν περνούσε ο ένας και αφισοκολούσε και ξύλωνε ο άλλος, έπεφταν και κάτι ψηλές. Έπεφτε, βρωμόξυλο έπεφτε πάνω στη Μακρυγιάννη. Έτσι. Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση. Πάντως η εικόνα πια είναι καλή. Εγώ θα πω καλύτερη. Και τα περίπτερα. Νομίζω ότι είναι καλή η εικόνα τώρα. Σε αυτό. Και τα προεκλογικά περίπτερα εντάσσονται στο ίδιο προεδρικό διάταγμα. Δεν μπορεί ο καθένας να ανοίξει όπου θέλει, ό,τι θέλει και να υπάρχει τέτοια χρήση στην πόλη. Και επισημαίνει ο Δήμος ότι ήδη έχει παραχωρήσει ατελώς κοινόχρηστους χώρους για την εγκατάσταση προεκλογικών περιπτέρων σε 450 στέγαστρα στάσεων και κάποια άλλα σημεία. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή, όπου και αυτό γινόταν παλιά, για όσους θυμούνται. Βέβαια. Πήγαινε ο καθένας και άνοιγε όπου ήθελε. Ναι, παιδιά, εδώ βλέπω. Εγώ τόση ώρα έχω κολλήσει με τα πλάνα. Με τα πλάνα το αποτέλεσμα. Βλέπεις, είναι άλλη εποχή. Βέβαια, να πούμε το εξής. Επειδή ζω στην Αθήνα, να σας πω ότι η κατάσταση, επειδή το σχολείο τώρα η Χρύσα, δεν θα πω ότι είναι καλή. Απλώς θα πω ότι είναι καλύτερη. Και να πούμε και κάτι άλλο, μια και μιλάμε τώρα, έχουμε και μια έτσι περιβαλλοντική συνείδηση. Γιατί όμως βλέπεις τέτοιες φορές? Δεν βλέπω μόνο κομμάτων. Εμένα με εκνευρίζει που βλέπω και διαφημιστικά από φροντιστήρια, από οτιδήποτε άλλο, που τα πετάνε κάτω στους δρόμους και όλα είναι και αφίσες. Εν έτη 2023. Αλλά κοίταξε τώρα, δες πώς ήταν η Αθήνα τίγκα στα περίπτερα. Κοίτα να δεις τώρα.
Είναι άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Τα social media τώρα. Τώρα πια ναι, έχουν αντικατασταθεί όλα τα social media έχουν φέρει την αλλαγή. Παρέλαβε χάος, έφτιαξε κράτος, Νέα Δημοκρατία. Όλη αλήθεια. Όλη η Αθήνα στον Καραμαλή. Έτσι. Έχει μορφές που πέρασαν. Κοίτα να δεις τώρα. Καμιά συγκεντρωσούλα δεν μας βάζετε όμως, παιδιά. Να κάνουμε συγκρίσεις. Καμιά συγκεντρωσούλα. Δεν βάζει Γιώργια Λινάρδου. Να δούμε τι γινόταν τότε. Άστα, σου λέμε. Φάνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θα σε καλά, ξαναδούμε Φάνη. Και σε λίγο. Κοιμήθηκε, τον βλέπεις. Είναι φρέσκο σήμερα. Κοιμήθηκε λίγο παραπάνω. Μάλλον έφυγε το σπίτι, κοιμήθηκε στο χαλάκι απ' έξω. Έλα, Φάνη μου, καλημέρα. Περίπου. Πάμε στο σημείο. Για κάποιους συγκεκριμένους λόγους κοιμάμαι στον καναπέ τις τελευταίες. Αλλά κοιμάμαι καλά. Έτσι, ο σωστός ο ρεπόρτερ πώς το πιάνει, όπως ότι κοιμήθηκε. Φάνη μου, ευχαριστούμε. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα μηνύματα του κόσμου. Για κάτσε να δω κανένα μήνυμα, ρε παιδί. Για να δω τα μηνύματα. Όσο εσύ λες τα μηνύματα, να πω εγώ τι άλλο να πω. Όχι, ας μην πω τίποτα. Τι? Θα κάτω σε παρακολουθώ. Καλημέρα στο Μάριο, καλημέρα στο Βασίλη. Λέει από το βροχερό Λονδίνο που μας παρακολουθεί. Καλημέρα, Βασίλη μου. Ωραίο το Λονδίνο, το αγαπώ. Καλημέρα και στην Κατερίνα μας που είναι εδώ φίλη. Κάθε πρωί μας στέλνει την καλημέρα της, μας στέλνει τα σχόλιά της, τη ζωή, στο Γιώργο, στο Λευτέρη. Θα ξεκινήσουμε να διαβάζουμε. Έχουμε και ερωτήματα, θα τα δούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Θα δώσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας για να μας στέλνετε εσείς τα μηνυματάκια σας. Είμαστε ανοιχτή επικοινωνία στο Facebook, ανοιχτή κάτω παύλα επικοινωνία στο Instagram και ανοιχτή παύλα επικοινωνία papakitvopen.gr. Είναι το mail μας και μην ξεχνάτε, δώστε προσοχή. Το αυτοκίνητο, αυτή η αυτοκινητάρα, για λίγες ημέρες ακόμα θα είναι εδώ. Μπορεί να είστε εσείς ή τυχεροί ή ο τυχερός. Είναι το νέο Citroën σε 3 η έκδοση U. Αξίζει 17.500 ευρώ, πολύ οικονομικό, πολύ ωραίο και με πάρα πολλά πράγματα πάνω. Μπιμπλίκια που εγώ δεν τα ξέρω να τα πω. Λοιπόν, να σας πούμε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε και ένα Apple iPad 10,2 ιντσών, Space Gray, και ένα Apple Watch Series 8. Η Berkman Cord είναι η πιο εξειδικευμένη κλινική μαλλιών στην Ελλάδα. Εξατομικευμένη διάγνωση και εντυπωσιακά αποτελέσματα που έρχονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους. Στις 6 κλινικές της Berkman Cord έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 70.000 επιτυχημένες μεταμοσχεύσεις. Κλείστε και εσείς μια δωρεάν διάγνωση τριχόπτωσης στο cord.gr. 14-800 τηλεφωνείτε, αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε εναλλακτικά ένα μηνυματάκι, open κενό, ονοματεπώνυμο και ξανά αποστολή στο 14-800. Επιστρέφουμε με Κλέαρχο Μαρουσάκη γιατί μας έχει σε ποιες περιοχές θα χτυπήσει σήμερα η κακοκαιρία. Έτσι. Έτσι, για να ξέρεις. Επιστρέφουμε. Εγώ θα ξεκινήσω να λέω καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο από την Κλειφάδα. Έτσι, γιατί ήθελα λίγο θάλασσα. Τι κοιτάς, παιδί. Και εγώ στο Apple Watch. Παιδί μου, μην τα ανοίξεις. Άμα τα ανοίξεις, δεν μπορούμε να το δώσουμε. Τώρα που το είπαμε. Ναι. Κάθε μέρα μου έχει κάνει το εξής εντύπωση. Μάλιστα. Πρέπει να δεις τις στιλιστικές παρεμβάσεις που γίνονται. Ναι, μην με κοιτάς έτσι. Στους πολιτικούς αρχηγούς που βγαίνουν κάθε μέρα στις πλατείες. Άντε. Σε αυτό μπροστά μπορώ να πω ότι είναι ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο αν τον παρατηρήσεις κάθε μέρα είναι με άλλο μπουφάν. Μοντελάκι, με άλλο ρολόι, smartwatch, το έχω παρατηρήσει. Άλλο ρολόι, smartwatch δεν γίνεται να ξέρεις. Τι εννοείς, άλλο ρολόι με smartwatch, τι εννοείς. Τι, κάθε μέρα αλλάζεις ρυθμίσεις, αυτό είναι για συγκεκριμένους λόγους. Αυτό λέει για συγκεκριμένους λόγους. Άλλη μάρκα, λέω, άλλη μάρκα. Έλα, πάμε για άλλα. Έχει Apple Watch, έχει να πούμε, Garmin, έχει δεκάδες μάρκες. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως και να έχει, ρε παιδί μου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πιο συντηρητικός. Με φουτεράκι, πουκαμισάκι, αυτά συνήθως. Δηλαδή, τι influencer έχει γίνει, τι έχει γίνει. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, ότι είναι λίγο πιο κλασικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας. Όχι, για τον κύριο Τσίπρα, λέω. Α, κοίτα. Βλέπεις, είναι με το παντελονάκι, πουκαμισάκι, γεια σας, σε άλλες φάσεις, Σαββατοκύριακα τον έχω δει με φουτεράκι από πάνω. Δεν θέλω να υποστηρίξω τώρα, να πάρω θέση και να πω Αλέξη Τσίπρας ή Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά επειδή ο κύριος Τσίπρας έτσι είναι και λίγο πιο νεότερος, είναι λίγο πιο αλλιώς. Δηλαδή, αν το δεις τώρα, καλά, πετύχαμε τώρα τη φάση που είναι απλώς με το πουκαμισάκι. Αν το δεις πάντως, κυρίως εκεί στις πλατείες κτλ. Τους πετύχαμε στο μεταξύ, ρε παιδιά, και τα ίδια χρώματα, δηλαδή, πραγματικά.
ίδιο παντελόνι και ίδιο πουκάμισο. Θα το δεις, είναι κάθε μέρα με άλλο πουφανάκι, άλλο smartwatch, άλλο γενικότερα άλλο. Θα τον παρατηρώ τώρα. Να το, κοίτα, το βλέπεις. Ναι. Κοίτα, το παρατηρείς. Αν θα το τζεκάρεις τώρα και σε άλλα πράγματα, θα το δεις με άλλο πουφανάκι, άλλο πουκαμισάκι, άλλο ρολογάκι, ενώ άλλο στυλ. Μάλιστα. Εντελώς. Δηλαδή, εγώ είχα δει προχθές κάτι ωραίο παπούτσιο που το φορώ. Προσέχουν. Α, το είδες, το πρόσεξες. Να. Το είδες. Έχεις δίκιο. Εντάξει. Και λέω ότι Μητσοτάκης λίγο πιο κλασικός σε αυτό. Καλά, εντάξει, ναι. Βαρουφάκης εμφανίστηκε με... Και εκείνος είναι. Με σακάκι υφασμάτινο, πιο κλασικός. Χθες τον είδα. Να τον, κοίτα, πιο κλασικός. Το βλέπεις. Αλλαγές βλέπω. Ναι. Κοίταξε, παίζει και αυτό το ρόλο του επικοινωνιακά, ναι, έτσι, βέβαια. Ναι, ναι. Βέβαια, σε μια προεκλογική περίοδο. Τον είδα χθες λίγο πιο κλασικό τον κύριο Βαρουφάκη. Κοίταξε τον. Ευτυχώς που κάνει ζέστη, θα πω εγώ, για να μην φοράνε όλοι. Τι. Ευτυχώς που φοράνε το μάνικα. Θεέ μου, κάναμε και τις στιλιστικές μας κρίσεις. Λοιπόν, πόσο του βάζεις του Βαρουφάκη στα 10? 6. 6 ακούω. 6. Τσίπρα πριν με το μπουφανάκι το αμάνικο. Ένα οκταράκι το παίρνει. Οκταράκι μου αρέσει εμένα λέξεις έτσι. 8. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να τους βλέπω να πηγαίνουν σε πλατείες, να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί και να μην είναι με το κοστούμι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι. Τους βλέπουμε στη λαϊκή. Τους βλέπουμε από εδώ, τους βλέπουμε από εκεί με ένα κοστούμι. Γιατί. Μητσοτάκι πόσο βάζεις? 7. 7. Και 6 μισό. Βάζεις 7. Όχι, όχι. Κοίταξε, είναι και το κοινό στο οποίο απευθύνεσαι, ρε Χρυσά, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν απευθύνεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Άλλο λέω, ρε παιδί μου, το κοινό που απευθύνει το Κυριάκος Μητσοτάκης υποτίθεται ότι είναι πιο. Πιο συντηρητικό. Πιο συντηρητικό. Δεν είναι πιο συντηρητικό. Ναι, εντάξει. Έτσι είναι. Δεν θυμάσαι τον καυγά που γίνονταν για τη γραβάτα. Σωστά. Πόσα χρόνια, αν φοράμε γραβάτα, δεν φοράμε και οτιδήποτε άλλο. Και έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θεωρώ αδιανόητο να εκπροσωπώ τη χώρα μου, ας πούμε, και να πάω χωρίς γραβάτα. Πάντως έχει περάσει αυτό το χωρίς γραβάτα γενικά. Γραβάτα στην προεκλογική περίοδο στο μεταξύ δεν είδαμε. Άνθρωπος! Γραβάτα στην προεκλογική περίοδο, η αλήθεια μόνο στις ομιλίες. Ναι, εντάξει. Μέσα σε αυτό, στο άνετο και χαλαρό ντυσιματάκι, είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σωστά. Ναι, μπουφανάκι, πουκαμισάκι κτλ. Έτσι δεν είναι? Δεν θα μιλήσω για τον κύριο Κουτσούμπα. Σταθερό. Top. Αυτό είναι σταθερή αξία. Σταθερή αξία. Να το σκεφτείτε. Κοίτα τον είδες με και Κουτσούμπα. Σταθερά. Ναι, ναι, ναι. Πουκάμισο, σακάκι, παντελονάκι. Τέλος. Όχι, όχι, νομίζω ότι κερδίζει ο Αλέξης Τσίπρας. Κερδίζει ο Τσίπρας, λες. Έτσι, αισθάνομαι. Εγώ βάζω με στήριξη του Κεντρουλάκη, να ξέρεις. Γιατί είναι γι' αυτός λίγο αυτό. Όχι, όχι, όχι. Είναι πιο συντηρητικός. Μην ναι. Το βλέπεις έτσι. Ωραία. Να τώρα, κοίτα. Μαύρο πουκαμισάκι. Τέλος. Ναι. Κρήτη. Ποιος... Α, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι. Μαύρο πουκαμισάς. Δεν... Μαύρο πουκάμισο φοράει. Μαύρο δεν είναι αυτό, τι είναι. Δεν βλέπω. Δεν πάμε στον κλέρχο. Σήκω, παιδάκι μου. Blue black λέει από πάνω. Το ίδιο, αλλά blue black. Να σου πω κάτι. Είχα έλα, ένα καυγά τώρα εδώ στο διάλειμμα. Τι καυγά? Με τον κλέρχο. Τι, γιατί? Μου λέει καλά, δεν τρέπεσαι, μου λέει είναι δυνατόν, με διαψεύδεις. Εγώ σου λέω θα κάνει ζέστη, εσύ φέρνει σόμπα εδώ. Αχ, το ξέρω, θα σε δικαιολογήσει πάλι οπότε κάτι δεν θα βρει να πει, λε. Δεν παίρνω θέση. Καλημέρα, κλέαρχε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά στο να. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σου σε όλου. Κανονικά. Έκανε ζέστη. Φτάσαμε στην Αττική κοντά στου 26 βαθμού. 27-28 βαθμοί προ την περιοχή τη Θεσσαλία. 25-26 βαθμοί και στο Άργος. Ήταν γενικά έτσι μια ζεστή ημέρα που έδωσε όμως και καταιγίδες στις απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα. Σήμερα στην ουσία θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χώρα μας θα χωριστεί σε δύο τμήματα. Από τη μία πλευρά θα έχουμε από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο βόρεια ισχυρές βροχές. Είμαστε οι βόρειοι και οι νότιοι τώρα σήμερα. Οι βόρειοι και οι νότιοι, πολύ σωστά. Στα βόρεια λοιπόν θα έχουμε βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες και σχετική ψύχρα. Λίγο πιο νότια όμως και πάλι θα επιμείνει ο καλός καιρός με συννεφιές όμως και αρκετή ζέστη. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τώρα ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτού του κύματος κακοκαιρίας. Βλέπουμε στον χάρτη μας με τους χρωματισμούς αυτό που είπαμε και προηγουμένως, τα πιο έντονα φαινόμενα θα αφορούν περιοχές που βρίσκονται από τη Θεσσαλία και πιο βόρεια. Βλέπετε λοιπόν προς την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης. Μάλιστα. Η Ξάνθη, η Καβάλα και η Δράμα θα δεχτούν εδώ λοιπόν αρκετό όγκο νερού. Τα πιο δύσκολα όμως, Χρύσα, είναι εδώ προς την Κεντρική Μακεδονία. Βλέπετε Σέρες, Κυλκίση, Θεσσαλονίκη. Η Κατερίνη προς τη Δυτική Μακεδονία, επίσης Κοζάνη, Νάουσα, Φλόρινα, ακόμη όμως και πιο νότια προς την περιοχή της Θεσσαλίας. Βροχές, στα δυτικά, βεβαίως. Βροχές προς τα δυτικά και βόρεια κομμάτια της Θεσσαλίας. Θες εδώ τι κάρτες, τι χάρτες έχει γίνει, τι δουλειά. Δείτε όμως ότι όσο πάμε πιο νότια πλέον οι χρωματισμοί υποχωρούν και όταν λοιπόν πηγαίνουμε προς τον νοτιοανατολικό Αιγαίο ο καιρός θα είναι πολύ καλός. Άρα λοιπόν αυτό που είπαμε και προηγουμένως, όσο πιο βόρεια τόσο πιο πολλές οι βροχές και οι καταιγίδες, στα πιο νότια τμήματα θα έχουμε
προχωρημένη άνοιξη ακόμη και αρχές καλοκαιριού με τις βέβαια υψηλές θερμοκρασιακές. Ποια θα είναι η χαμηλότερη και ποια υψηλότερη σήμερα? Η χαμηλότερη θερμοκρασία χρήσατε να μένουμε προς την περιοχή της Φλόρινας, ναι. Θα είμαστε κοντά στους 16 με 17 βαθμούς. Ναι. Την υψηλότερη να μένουμε προς τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα και εδώ στην Αττική κοντά στους 25, αλλά και προς την Κρήτη 23-25 βαθμοί Κελσίου. Μάλιστα. Δηλαδή θα έχουμε μια θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ βορρά και νότου περίπου 8 με 10 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν. Πολιτικοί αρχηγοί δεν βγαίνετε σήμερα για ομιλίες και βολτίτσες στα βόρεια. Σωστά. Στη Βόρεια Ελλάδα θα έχει αρκετές βροχές, σχετικά επικίνδυνες θα μπορούσαμε να πούμε. Νοτιότερα όμως. Καλώς, βέβαια, προσοχή, γιατί μπορεί να έχουμε και χαλάζι. Τραβάτε νότια, παιδιά. Και ακόμη και έντονους κεραυνούς. Είναι μια εποχή όπου ευνοείται και το χαλάζι, αλλά και η δυνατή κεραυνή. Άρα λοιπόν το προσέχουμε αυτό. Και αύριο και μεθαύριο ήρθαν οι άστατος ο καιρός και πάλι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι θερμοκρασίες όμως επιμένουν σε σχετικά υψηλές τιμές. Μάλιστα. Για να τα δούμε αναλυτικά. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με έναν ιδιαίτερα άστατο καιρό αναμένεται να κυλήσει το 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μας για την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα. Όπως βλέπουμε πλέον και στον χάρτη μας, αυτός ο άστατος καιρός θα συντροφεύει περιοχές που βρίσκονται από το ύψος περίπου της Θεσσαλίας και πιο βόρεια. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, ακόμη όμως και το Δυτικό και Βόρειο Αιγαίο, κατά διαστήματα θα συναντήσουμε βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Τονίζουμε για άλλη μια φορά, τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από έντονους κεραυνούς, ακόμη όμως και από χαλαζοπτώσεις. Άρα λοιπόν δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή. Πιο νότια τώρα, δηλαδή προς την περιοχή της Πελοποννήσου, γενικότερα στα νότια θαλάσσια τμήματα από το ύψος των Κυκλάδων και πιο νότια, αναμένουμε ναι μεν συννεφιές, αλλά γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες με μάλιστα υψηλές θερμοκρασιακές τιμές στο πεδίο των ανέμων. Μέσα στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πλέουν από διάφορες διευθύνσεις με τοπικά μέτριες εντάσεις. Προς το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα συναντήσουμε έτσι και πάλι τον ισχυρό και τοπικά πολύ ισχυρό βοριά, με τη θερμοκρασία προς τα βόρεια τμήματα να μην ξεπερνά τους 16 με 18 βαθμούς. Στα υπόλοιπα όμως γεωγραφικά διαμερίσματα και ιδιαίτερα από το ύψος της Λαμίας και πιο νότια, θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου. Βλέπετε λοιπόν, μία χώρα, δύο εποχές σήμερα. Σήμερα λοιπόν Τρίτη, η χώρα μας χωρίζεται σε δύο τμήματα. Πάμε να δούμε και για το νομό Αττικής, όπου γενικά θα συναντήσουμε έτσι έναν νεφοσκεπή ουράνιο θόλο. Βλέπετε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας. Οι συννεφιές θα κυριαρχούν. Δεν αποκλείεται εκεί προς το μεσημέρι απόγευμα να δούμε και λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές στα πιο δυτικά και βόρεια τμήματα, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο στο πεδίο των ανέμων. Μέσα στο Σαρονικό οι άνεμοι θα πλέουν από διάφορες διευθύνσεις με τοπικά μέτριες εντάσεις. Στον αντίποδα, στον νότιο Εβοϊκό, θα συναντήσουμε ένα μέτριο και τοπικά ισχυρό βοριά. Ο Υδράργυρος για άλλο ένα 24ωρο θα επιμείνει σε υψηλές τιμές και έτσι λοιπόν θα καταφέρει να φλερτάρει ακόμη και με τους 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης και προς τα δυτικά, βορειοδυτικά τμήματα, δηλαδή εκεί προς την Ελευσίνα και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα βλέπουμε και πάλι έτσι υψηλές θερμοκρασιακές τιμές αργά το μεσημέρι. Πάμε να κινηθούμε και λίγο πιο βόρεια για τη Θεσσαλονίκη μας. Εδώ αναμένουμε ιδιαίτερα άστατο καιρό, βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες κατά περιόδους, με τα φαινόμενα να είναι περισσότερα και εντονότερα κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα στραφούν σιγά σιγά σε ανατολικούς, νότιο-ανατολικούς, με τοπικά ισχυρές εντάσεις στα πιο έτσι ανοιχτά θαλάσσια τμήματα. Θα συναντήσουμε τις πιο μεγάλες έτσι τιμές σε ό,τι αφορά τον ανατολικό, νότιο-ανατολικό άνεμο. Ο Υδράργυρος αργά το μεσημέρι δεν φαίνεται να ξεπερνά στο κέντρο της πόλης τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα να δούμε και για τις επόμενες ημέρες μέσα από τους χάρτες των βροχοπτώσεων. Βλέπετε λοιπόν και αύριο Τετάρτη. Οι χρωματισμοί θα επιμείνουν προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Άρα λοιπόν έχουμε στην ουσία ένα βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας να κινείται προς τα ανατολικά, βόρειο-ανατολικά και θα δώσει αυτό τον άστατο καιρό κυρίως όμως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Οι άνεμοι θα επιμείνουν από βόρειες διευθύνσεις μέσα στο Αιγαίο, γυρίζουν σε νοτιάδες σιγά σιγά μέσα στο Ιούνιο. Πάμε να δούμε και για την Πέμπτη, όπου στην ουσία δεν αλλάζει το καιρικό μοτίβο. Δείτε λοιπόν και πάλι μέσα στο Ιόνιο και προς τα ηπειρωτικά τμήματα, ακόμη όμως και προς το Δυτικό και Βόρειο Αιγαίο, θα συναντήσουμε αυτόν τον άστατο καιρό με τις βροχές και τις τοπικές καταιγίδες να είναι βέβαια τα φαινόμενα περισσότερο εστιασμένα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Καλύτερος ο καιρός προς τα πιο ανατολικά και νότια τμήματα. Βοριάδες μέσα στο Αιγαίο, νοτιάδες ανατολική, νοτιοανατολική άνεμη μέσα στο Ιόνιο, υψηλές θερμοκρασιακές τιμές στα πιο νότια τμήματα. Σχετικό κρύο από το ύψος της Θεσσαλίας και πιο βόρεια. Έτσι λοιπόν θα πάμε μέχρι και την Παρασκευή τουλάχιστον με άστατες καιρικές συνθήκες, αλλά καλές θερμοκρασίες στο νότο, περισσότερη ψύχρα στο βορρά.
Να σε καλά, Κλεαρχέ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σα, όλου. Καλημέρα. Να σε ρωτήσω κάτι, τα σουσάμια αυτά είναι δικά σου ή του Καμπουράκη? Όχι, είναι ξεκάθαρο του Καμπουράκη και εγώ δεν τρώω. Όπω σουσάμι Καμπουράκη. Έτσι τον βρίσκουμε. Έχει βρίσκει τον δρόμο για το στούντιο, νομίζω. Με τα σουσάμια. Σιγάρε, Νικό. Κάτσε, παιδί μου. Κάτσε, ρε, Νικό. Κάτσε, ρε, Νικό. Καλημέρα σα. Καλημέρα σα. Πάμε, εφημερίδε. Για δώσε σημά. Εδώ είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα. Που λένε σκληρές μονομαχίες στις γκρίζες ζώνες, οι περιφέρειες αγκάθια για Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί οι προεκλογικές περιοδίες των Μητσοτάκη και Τσίπρα είναι προσανατολισμένες σε αυτούς τους νομούς. Τα χθεσινά μηνύματα από Άρτα και Λαμία. Σε ποιους νομούς υστερούν τα δύο μεγάλα κόμματα? Ποιοι είναι κρίσιμοι για το τελικό αποτέλεσμα? Επάνω θα πάμε που λέει... Ποιοι παίζουν μονόπολη στην Κομουνδούρου? Τοπικά νομίσματα προτείνουν οι 53. Ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε την πρόταση και δεν το συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά του. Και κάτω-κάτω, ο έφορος στο κινητό μας, τι φέρνει το νέο TaxisNet? Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία της εφορίας, έξυπνες και γρήγορες διασταυρώσεις για την αξιοπιστία της δήλωσης. Αυστηρότερος έλεγχος για τα αδήλωτα ακίνητα. Και πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας. Εκλογές 2023 στις κάλπες με συνθήματα από το 1981, από την αλλαγή έως τη συμφωνία με το λαό, η σύναξη των πρώην απόψε στο Ζάπιο, η εκλογική ακτινογραφία της Δυτικής Ελλάδας, Τουρκία, γιατί το κρεμμύδι θα κρίνει τον νικητή, επιστήμη, δύο νέα φάρμακα ελπίδα για την νόσο Αλτσχάιμερ και συμβουλές πώς να πληρώσετε λιγότερο ρεύμα. Και τέχνη, τι κρύβεται πίσω από τη Μόνα Λίζα? Τι κρύβεται? Να διαβάσει την εφημερίδα. Η καθημερινή, καθαρισμός και εθελοντισμός μετά τις στέψεις, με συγχωρείτε, για τοξοβολία η Κέιτε, μάλιστα. Βαθαίνει το ρήγμα Νουδού Πασόκ και γίνεται το σενάριο συνεργασίας πιο κοντά οι δεύτερες εκλογές. Πιο λίγοι στο όριο της φτώχειας και μείωση των ανισοτήτων στο 26,3% το ποσοστό το 22 από 28,3% το 21. Ρεκόρ σε πτήσεις αλλά και καθυστερήσεις, αυξημένες οι αφήξεις, ταλαιπωρία για τους επιβάτες. Έχω πάρει και πολλά μηνύματα, έχουμε πάρει γι' αυτό. Ναι. Πάρα πολλές καθυστερήσεις, Greek Salad, λέει, με πρωταγωνίστρια την Αθήνα. Η γαλλική κομμεντή Greek Salad που κυκλοφορεί εδώ και μερικές εβδομάδες, λέει, απεικονίζει με ζωντάνια τη λιγότερο τουριστική πλευρά της Αθήνας, γυρισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου στην πρωτεύουσα. Μπούμεραγκ Ερντογάν, οι πέτρες στον Ιμάμογλου, τοξικότητα και βία στην Τουρκία. Και πάμε πάνω αριστερά. Η περίπτωση, λέει, στη Σέριφο με τον γιατρό, αντιμέτωπη με την πραγματικότητα, η γενιά του brain gain. Πολλοί νέοι που επιστρέφουν στην Ελλάδα για να εργαστούν βρίσκουν εμπόδια, όπως ο γιατρός της Σερίφου που παραιτήθηκε πρόσφατα. Εν ώψη δεύτερων εκλογών, τηλεμαχία Μητσοτάκη-Τσίπρα, είπε ναι ο κύριος Μητσοτάκης σε ένα debate μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών, έτσι. Μύκονος, στην εκτέλεση πρωτοκόλων κατεδάφιση στη Μύκονο, λέει, τα οποία έχουν τελεσιδικήσει τα προηγούμενα χρόνια, προσανατολίζεται η πολιτεία, και κάτω-κάτω ο Τσακαλώτος και τα τοπικά νομίσματα. Μάλιστα. Για πάμε στην εφημερίδα των συντακτών που λέει Πέγκα, άνω κάτω τελεία, αρχιερέας των υποκλοπών ο Μητσοτάκης. Με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκε χθες η έκθεση της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για το σκάνδαλο. Επίσημος πλέον ο διεθνής διασυρμός της χώρας, οι υποκλοπές της ΕΥΠ και του Predator συνδέονται με το γραφείο του Πρωθυπουργού, η δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές εμποδίζονται να πράξουν το καθήκον τους. Ποια μέτρα ζητεί η Επιτροπή να εφαρμόσει η χώρα μας για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου? Πάμε πάνω, που λέει Γενικό Λογιστήριο του Κράτους διαψεύδει Πρωθυπουργό και Υπουργούς ότι κοστολόγησε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι χθεσινός καυγάς, ένα μέρος του χθεσινού καυγά, για την κοστολόγηση του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ, που το κοστολογούσε, έλεγε η Νέα Δημοκρατία, ότι είναι στα 80 δισεκατομμύρια. Και έβγαλε μια ανακοίνωση και χθες η Πόπη Τσαπανίδη, που έλεγε ότι θα πρέπει να σταματήσει η Νέα Δημοκρατία τα ψέματα, γιατί το λογιστήριο του κράτους διαψεύδει αυτές τις εκτιμήσεις της Νέας Δημοκρατίας.
Σκληρή επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη έχει καταντήσει τη μεσαία τάξη να ζει με κουπόνια. Ναυπηγή Ελευσίνας. Ο Άδωνης απαλλάζει τον ιδιοκτήτη από υποχρεώσεις του. Φορολογία. Ο χάρτης του πλούτου σε ακίνητη περιουσία 769,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έρευνα δεύτερο μέρος. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ουδετερότητα χρώματος μπλε. Και Μπάμπης Αναγνωστόπουλος στο εφετείο ο γυναικοκτόνος. Δημοκρατία, βρώμικες παρεμβάσεις των ξένων στις εκλογές. Σκηνικό πιέσεων, λέει, που θυμίζει τις μέρες πριν από το δημοψήφισμα. Η JP Morgan, σε δεύτερη απαράδεκτη ανάλυση της, υποδεικνύει στον ελληνικό λαό να ψηφίσει Μητσοτάκη και όχι τα κόμματα των λαϊκιστών. Οι ευρωσοσιαλιστές απειλούν έμεσα ότι θα διώξουν τον Ανδρουλάκη και το Πασόκ αν συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Η ΑΕΚ ένα βήμα πριν από το πρωτάθλημα πέρασε, λέει, από το Βικελίδη, στην ώρα που ο ΠΑΟ έχασε με 1-0 από τον Ολυμπιακό. Τρελά πανηγύρια την Κυριακή, παίρνει τον τίτλο εκτός απρόπτου. Όλο το παρασκήνιο μέσα στην εφημερίδα. Στοιχεία κόλαφος, η Ελστάτ επίσημα επιβεβαιώνει την έκρηξη της φτώχειας. Οι όροι για την συμμετοχή μας σε μια αυριανή κυβέρνηση. Τι υποστηρίζει μιλώντας στη Δημοκρατία υποψήφιος βουλευτής ο κ. Γερουλάνος για τις συνεργασίες. Υποκρισία ο Τσαβούσογλου ξαφνικά λέει ότι δεν θέλει τα F-35 των Αμερικανών. Οι Τούρκοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν την αποτυχία τους στην κοινή γνώμη ενώπιση εκλογών. Εφετείο ζητεί συγγνώμη τώρα ο πιλότος για να σπάσουν τα ισόβια. Α, και γκρίνιες λέει, με συγχωρείτε, συγγνώμη Νίκο μου, γκρίνιες λέει εντός του Νουδού για Κυρανάκη Θεοδωρικάκο. Πού βρήκαν τα λεφτά? Μάλιστα. Ελεύθερος τύπος τώρα. Τοπικά νομίσματα με υπογραφή Τσακαλώτου. Η ομάδα των 53 του ΣΥΡΙΖΑ στη γραμμή της Δήμητρας του Βαρουφάκη. Τι προτείνουν? Χρηματοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης με χρήση τοπικών μέσων πληρωμής. Θεωρητικό κείμενο, λέει ο Ευκλήδης. Δίπλα, 1043 προσλήψεις στο δημόσιο, αιτήσεις για τις 22 προκηρύξεις του Μαΐου. Θέσεις εποχικών σε δήμους, περιφέρειες, κατασκηνώσεις. Ποιες ειδικότητες ζητούνται, τα προσόντα, τα δικαιολογητικά ή προθεσμίες. Αιτήσεις έως την Παρασκευή, 3.772 μόνιμοι διορισμοί δασκάλων καθηγητών. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία για σταθερότητα στη χώρα. Εδώ, φοιτητές έφτιαξαν τον ταχύτερο επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης. Το ΑΠΘΙΤΑ νίκησε MIT, με συγχωρείτε, άλλο η MIT, άλλο το MIT και Princeton. Μόλις 12 ράτζα σε 5.000 περιστατικά στα επίγοντα, αποδίδει το νέο σχέδιο στα νοσοκομεία Αττικής. Κλιματική έρευνα 2022 με σύγκριση 30 ετίας. Το 8ο πιο θερμό έτος, τα 33 ακραία φαινόμενα και η Πελεκάνη. Αυτά. Πελεκάνη. Ναι. Η Αυγή, κόλαφος η έκθεση της Πέγκα. Πρεδαντορεΐπ συγκοινωνούν τα δοχεία με εντολέα Μητσοτάκη. Με συντριπτική πλειοψηφία ψηφίστηκαν το πόρισμα και οι συστάσεις για Ελλάδα, Όρμπαν των Βαλκανίων και με τη βούλα του Ευρωκοινοβουλίου Μητσοτάκη, 40 άρθρα για τη χώρα μας στην έκθεση. Οι παρακολουθήσεις οδηγούν απευθείας στο στενό πυρήνα του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Απόπειρα συγκάλυψης μέσω της τροπολογίας πικραμένου και του νέου νόμου, η Πέγκα ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να ανακαλέσει επειγόντως όλες τις άδειες εξαγωγής του Πρέταντορ. Να καλέσει την Europol να συμμετάσχει αμέσως στις έρευνες. Να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος των ανεξάρτητων αρχών και να εγγυηθεί την ακεραιότητα των εκλογών. Λέει η εφημερίδα, σε 15 μέρες τελειώνει ο εφιάλτης ο Αλέξης Τσίπρας από την Λαμία και διαλύουν την υγεία και προαναγγέλνουν, λέει, τη μετάλλαξη του ΕΣΥ. Άρωμα νέας γενιάς και ελπίδας στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και τάζουν χαρτζηλίκια στην νεολαία επειδή τους γύρισε την πλάτη. Πάμε πάνω-πάνω. Βαριά ήταν τον τόρι στις δημοτικές στην Αγγλία. Νέο ράπισμα στην κυβέρνηση από την Κομισιόν με φόντο τα Τέμπη. Μήνυση στον εργοδότη που απειλούσε εργαζόμενους. Παρουσία Γεωργιάδη, Γεσέλε, κατέθεσε μήνυση κατά του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και Hollywood. Κλειστών λόγω απεργίας. Η απεργία των σεναριογράφων συνεχίζεται μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Το πες με έναν τρόπο. Απεργία στο Hollywood. Oh mon dieu. Τι άλλο θα ζήσω τέλος πάντων. Τι άλλο τέλος πάντων θα γίνει σε αυτόν τον κόσμο. Απογευματινή. Μάλιστα. Πληρώνονται από Δευτέρα. Βρέθηκε άκρη στο χάος που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δύσκολα εφάπαξ, λέει, πληρώνονται από Δευτέρα.
και επικουρικές. Κωστής Χατζηδάκης, όταν αναλάβαμε, βρήκαμε σε μαύρες σακούλες στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 35.000 αιτήσεις για σύνταξη και 1.100.000 εκκρεμότητες. Πάμε τώρα να δούμε τι έχει στα υπόλοιπα. Ιός Βαρουφάκη, αερολογίες του Ευκλήδη για παράλληλα νομίσματα. Καταλαβαίνεις που θα κινηθεί σήμερα η κουβέντα του Καφράς, έτσι. Ναι, ναι, φαίνεται από χτες το απόγευμα, βασικά. Το επίτευγμα του ΑΠΘΙΤΑ για την τεχνητή νοημοσύνη. Γλυκά νερά, ο μαρτυρικός θάνατος της Καρολάιν. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό. Τι υπόθηκε χθες στο δικαστήριο για τα απίθανα ψέματά του. Μπορεί να ζήτησε συγγνώμη, ωστόσο έκανε αίσθηση στο δικαστήριο, έκανε αίσθηση η μαρτυρία των αστυνομικών και κυρίως του αστυνομικού που πρώτος μπήκε στο σπίτι. Και ήταν και εκείνος που κατάλαβε ουσιαστικά. Ναι, και περιέγραψε με την κοινικότητα και την ψυχρότητα με την οποία αντιμετώπισε την κατάσταση ο Αναγνωστόπουλος. Πιτσιρικάδες βίασαν άγρια την 22χρονη. Άλλο πράγμα, παλαιό στον Τύρναβο. Άλλο τεράστιο θέμα κι αυτό. Συνελήφθησαν 4, αναζητεί το 5ος, κατέγραψαν στο κινητό την απεχθή πράξη τους. Από κάτω, ο Τζανακόπουλος, η κυρία Τασία και τα πορτρέτα του Μάρξ, του Τσε και του Βελουχιώτη. Με συγχωρείτε, πάμε λίγο ρε Νικόλα μου επάνω-επάνω. Γκαζώνει στην τελική ευθεία ο Μητσοτάκης και debate με Τσίπρα για τη δεύτερη Κυριακή. Μάλιστα. Η κόντρα. Έρχεται νέο κύμα δημοσκοπήσεων Μαϊμού. Βρώμικη επιχείρηση εξαπάτησης του λαού. Παίζει τα αρέστα του ο μηχανισμός προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. Κινδυνός κοινωνικού αποκλεισμού για εκατοντάδες Έλληνες. Φτωχές μία στις τρεις οικογένειες. Τσίπρα στη Λαμία. Σε 15 μέρες τελειώνει ο εφιάλτης. Έρχεται η πολυπόθετη αλλαγή. Εκρηκτικό το κλίμα, μέθησο αποκάλεσε ο Κιλιτζάρογλου τον Ερντογάν. Σοκ στη Θεσσαλονίκη. 16χρονος απειλούσε μέσω mail πως θα εισβάλλει με Καλάσνικοφ σε λύκειο της Αθήνας. Και Καλαμάτα, νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Τα διάβασα όλα σήμερα γιατί έχω ένα φίλο μας τηλεθεατή εδώ που με μαλώνει. Καλά έκανες, καλά έκανες. Πάμε στην εστία. Εκτόξευση του χρέους στα 400 δισεκατομμύρια ευρώ με κρυφό εσωτερικό δανεισμό 46,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κράτος δανείζεται μυστικά τις εισφορές των εργαζομένων για να μην εκτίθεται στις αγορές στατιστικές αλχημίες προκειμένου να αποκριβεί το πραγματικό ύψος των υποχρεώσεων της ελληνικής δημοκρατίας από τη διεθνή κοινότητα, καταγγέλει με άρθρο του ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Αλέκος Παπαδόπουλος, ο οποίος αποκαλύπτει ότι ο προϋπολογισμός του 2022 έκλεισε με έλλειμμα 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε να δούμε το ριζοσπάστη. Τα σπίτια του λαού τα σώζει μόνο ο λαϊκός ξυσηκωμός. Πιο ισχυρό κουκουέ για την οργάνωση της αντεπίθεσης. Το τσουνάμι των πληστηριασμών θα συνεχιστεί με όποια κυβέρνηση. Σε μεγάλη εκδήλωση για τη λαϊκή στέγη μίλησε την Κυριακή ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Κουτσούμπας. Παρεμβάσεις από υποψηφίους βουλευτές του ΚΚΕ. Και, με συγχωρείτε, ρεκόρ κερδοφορίας για τους ομίλους, κίνδυνος στόχες για τα μισά νοικοκυριά. Πάμε τώρα στην Εσπρέσο που λέει αγέλη ανήλικων βιαστών. Ο μικρότερος της διεστραμμένης παρέας, ηλικίας 14 χρόνων, κατέγραψε με το κινητό τηλέφωνό του τις σκηνές φρίκης. 4 καλόπαιδα παρέσυραν 22χρονη σε οικοδομή στον Τύρναβο και την κακοποίησαν σεξουαλικά. Σε λίγο θα δούμε το θέμα. Πάμε να δούμε την αυτεμπορική. Οξυγόνο ανάπτυξη στο πράσινο υδρογόνο, λέει η εφημερίδα στην πρώτη τη σελίδα. Και ψηφιακός διάλογος των κομμάτων με τους νέους. Είναι αυτεμπορική. Πάμε. Μάλιστα. Και πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Παγκόσμια πρωτιά για την πληροφορική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δημιούργησε τον ταχύτερο επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Αποτελείται από φωτονικούς νευρώνες και λειτουργεί με φως αντί για ηλεκτρικό ρεύμα. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά, μπράβο σε όλη την ομάδα εκεί. Έκαναν φοβερή δουλειά. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η Ελένη ήδη μας λέει ότι βρέχει στην Καβάλα. Επιβεβαιώνει τον κλέρχο. Καλημέρα, Ελένη μου. Πέφτει έξω, μωρέ, ο κλέρχος. Δεν πέφτει, μωρέ. Τα πάμε αυτά, δεν τα πάμε. Τα πάμε. Πάμε. Πού πάμε. Διεθνή, πάμε να μας τα πεις. Έλα και σε ακούμε. Έλα και σε παρακολουθούμε. Λοιπόν, θα σου ξεκινήσω με μια ξεχωριστή στιγμή, με μια πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή από την στέψη του Καρολού. Ναι. Βλέπουμε... Που το αλλίευσες αυτό, γιατί
πραγματικά είναι ακόμη μία επιβεβαίωση ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, είναι άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες. Έτσι. Χαρισματικοί. Λοιπόν, χαρισματικοί άνθρωποι. Α, λοιπόν, τουρκικές εκλογές. Δεν έχουμε μόνο καυγάδες και επεισόδια στην Τουρκία, έχουμε και στην Ευρώπη. Ναι. Στο Άμστερνταμ αυτή τη φορά, σε εκλογικό κέντρο, έγινε το Μάλε Βράσε. Εδώ πιάστηκαν στα χέρια. Βέβαια, εντύπωση έκαναν και στα Ολλανδικά μέσα οι αστυνομικοί, οι οποίοι φέρεται ότι κάποιοι από αυτούς έχουν εξοπλισμό μαζί τους για την αντιμετώπιση έτσι, τέτοιων περιστατικών και ταραχών. Αυτοί είναι Τούρκοι τώρα. Τούρκοι. Δεν είναι Άμστερνταμιώτες. Όχι. Είναι στο Άμστερνταμ Τούρκοι. Μάλιστα. Σε εκλογικό κέντρο. Μάλιστα. Και σκοτώνονται, σφάζονται δέρμα. Μπράβο. Μεταξύ είναι τώρα γιατί συνεχίζουν και στο ίδιο μοτίβο που δίνουν και στον ίδιο ρυθμό που δίνουν και οι επικεφαλείς των κομμάτων. Mm. Δηλαδή, όταν ο Ερντογάν λέει τον Κιλιτσντάρογλου με φύστακα, όταν παίζουν πετροπόλεμο στους συγκεντρώσεις του Ιμάμογλου με 10 τραυματίες. Με παιδάκια εκεί τραυματισμένα στο κεφάλι από πέτρες. Λογικό είναι ότι θα τα δεις και αυτά από τους υπόλοιπους. Και στην Ευρώπη, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ρε εσύ, το αίμα νερό δεν γίνεται. Ο Έλληνας πηγαίνοντας στην Ευρώπη αλλάζει. Είσαι με τα καλά σου. Γιατί να αλλάξει ο Τούρκος στην Ευρώπη. Πώς ξεχωρίζεις τον Έλληνα στην Ευρώπη. Πώς. Περιμένεις το φανάρι. Τι. Να περάσει απέναντι. Έλα εσύ. Μόλις ανάψει πράσινο για τα αυτοκίνητα, περνάει. Έλα τώρα. Ναι, έχουμε δει και τους Ευρωπαίους που έρχονται στην Ελλάδα. Άσε με σε παρακαλώ πολύ τώρα. Έλα. Δεν υπάρχει Έλληνας που να έχει περάσει με το φωτεινό σηματοδότη κανονικά. Παιδάκι μου, να σου πω κάτι. Εσύ στα νησιά που πηγαίνεις τα καλοκαίρια, όταν βλέπεις Γερμανούς, ναι. Έτσι. Εγώ θα σου πω Γερμανούς. Γερμανούς, αν τους δεις στη Γερμανία, είναι στρατιωτάκια ακούνητα. Σωστά. Ναι. Και τυπικοί και σταματάνε και στις διαβάσεις των πεζών οι οδηγοί και τα πάντα. Μάλιστα. Πάνε, όπως λέμε, πάνε στη Σαντορίνη και δες τους πώς οδηγούν τα νοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Που περίμενα, ήταν όλοι στη σειρά ξένοι τουρίστες που είχαν νοικιάσει αυτοκίνητα. Έλεγα, παιδιά, πού είναι ο Ευρωπαϊκός Πολιτισμός που σταματάτε στις χώρες στις διαβάσεις. Είναι η χώρα που βρίσκεσαι. Στη Σαντορίνη περνούσαν λες και μπλεγα παιδιά Ευρωπαίοι. Κοιτάξτε, δεν σταματούσε άνθρωπος για να περάσεις. Έλα τώρα δηλαδή. Λοιπόν, με εκνεύρισες πρωί. Πάμε να δούμε λίγο πιο χαλαρά θέματα γιατί λίγο να πέσουν τα αίματα. Λοιπόν, πάμε στη Σακύρα που έχει περάσει πολλά το τελευταίο. Έτσι ναι. Έτσι. Τώρα ναι. Έχει περάσει πολλά η Σακύρα το τελευταίο διάστημα. Είδαμε χώρισε, την πέταξε η πεθερά έξω από το σπίτι. Mm-hmm. Και μετακόμισε. Τώρα όμως εδώ την είδαμε στο Μαϊάμι, ναι. Για τη Φόρμουλα 1. Είχε πάει με το γιο της στο μεγαλύτερο, έτσι, ναι. Είχε πάει στον αγώνα. Όμως, δες εδώ τι έγινε. Είχαμε τέτα-τέτ με Tom Cruise. Δεν άργησαν να ξεκινήσουν οι φήμες, όπου λένε ότι μπορεί να είναι το επόμενο ζευγάρι. Μάλιστα, να σε ρωτήσω κάτι. Έβλεπα κάτι πλάνα από άσχετες στιγμές του Tom Cruise. Μάλιστα. Ρε, δεν είναι απίθανα κοντός ο Tom Cruise. Γιατί γέλα. Ρε παιδιά, δεν είναι κοντός του Τόμ Κρούζ. Έχεις τρελαθεί. Όχι, δεν έχω πρόβλημα να συνομιλώ με τους κοντούς. Έχεις πρόβλημα με τους κοντούς, τώρα εδώ θα γίνει σφαγή. Απλώς το θέμα είναι πολύ κοντός ο άνθρωπος. Εμάς μας αρέσουν οι κοντοί. Μα εγώ δεν είπα ότι είναι κακό. Λέω απλώς ότι είναι πολύ κοντός. Η τηλεόραση αλλάζει την εικόνα. Αυτό λέω, δεν είπα κάτι. Είναι ένα μπόι με Σακύρα. Μα δεν τον βλέπεις. Ούτε μισό κεφάλι δεν ρίχνει Σακύρα. Κατάλαβες που επίσης είναι πολύ μικρός όμοι και... Μινιόν. Όπως το λες. Μινιόν. Έτσι. Σε σώζω, τι να κάνω. Τι με σώζεις, παιδάκι μου, είναι ξεκάθαρο. Είναι κοντή η Σακύρα και είναι πάρα πολύ κοντός από κρούσο. Έλα τώρα στον προσβάλαμε. Κάνε μας τη χάρη. Έλα. Τι να παίξω μετά από αυτό. Τέλος πάντων. Παίξε ένα ψηλό. Έχει γίνει χαμός με το νέο τρέιλερ του Fast and Furious. Είναι το Fast X, το τελευταίο. Ναι. Και έχει γίνει χαμός με τις σκηνές. Ο Νίκος από είναι... μία-δύο φορές εννοούν τα Ο Λουμπρούκος το έχει δει, η Κατερίνα το έχει δει. Όλοι το έχουν δει. Εντάξει. Μόνο εγώ και ο Πάρης είμαστε off. Δηλαδή, εγώ είμαι χειρότερα από τον Πάρη. Ναι. Τι πράγμα είπες, Νίκο μου. Νίκο μου, εσύ και μαύρο να σου ρίξω στην οθόνη. Αν το βλέπει η Χρήστα, θα το δεις. Μην με κρατάς, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Κρατήσου. Για δώσε. Λοιπόν, αυτά τώρα, ό,τι και να του παίξω, είναι έξανο σήμερα. Όχι, παιδί μου, πες. Βγαίνει καινούριο τώρα. Ναι. Βγαίνει καινούριο με πολύ επικίνδυνες σκηνές και αυτό είναι που το κάνει τόσο εντυπωσιακό. Ναι. Όχι, αυτό κάνει. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους συναδέλφους μας. Και ο Θανάσης Βέγκος έχει κάνει, να ξέρεις. Τι. Παιδιά, ο Παπατρέχας έχει περάσει από την Τζαμαρία. Έχει περάσει την Τζαμαρία κανονικά. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Πες καλημέρα στα παιδιά, σε παρακαλώ. Καλημέρα, Φάνης Καραμπατζάκης, Αντώνης Τσοναράς. Καλημέρα. Και ο φίλος μας ο Γιάννης ο Παιδής. Καλημέρα.
που θα μας, θα μας βοηθήσει να δούμε τι έχει γίνει και προτείνω να ξεκινήσουμε από το Γιάννη το Παιδί. Ναι. Θέλετε να ξεκινήσουμε το Γιάννη το Παιδί, γιατί εκεί έχουμε, παιδιά, την είδηση από τον Πύρναβο. Τον βιασμό μιας 22χρονης από ανήλικους είναι όλο μαζί φρικιαστικό, όπως και να το σκεφτείς. Μιλάμε για το βιασμό μιας γυναίκας, μιλάμε για ανήλικους. Γιάννη μου, δώσε μας δύο στοιχεία, τι έχει συμβεί. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε πρωτόγνωρα πράγματα εδώ στη Λάρισα με τους ανήλικους οι οποίοι επιτέθηκαν σε αυτή την κοπέλα, την ξεμονάχησαν, την οδήγησαν σε ένα κτίριο που είναι εγκαταλειμμένο, δεν έχει ολοκληρωθεί ποτέ, ένα κλειστό κονιβητήριο στον Τύρναβο. Και εκεί, όπως η ίδια καταγγέλει, τις νηβίασαν 4-5 άτομα. Ήδη οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή εντόπισαν τους δράστες, οδήγησαν στην αστυνομία τρεις από τους δράστες, έναν συνεργό τους, ενώ σύμφωνα με όσα ακούγονται και όσα αφήνουν να νοηθεί οι αστυνομικοί, στο μικροσκόπιο τους είναι άλλα δύο άτομα τα οποία εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και τα οποία όμως μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν συλληφθεί. Ναι. Πράγματι συγκλονιστική είδηση, φρικιαστική είδηση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Τυρνάβου που δεν είχε ξαναζήσει τέτοια ενέργεια, Γιάννη, τέτοια μου, δράση και ειδικά από ανήλικα άτομα. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ναι. Δεν είναι καθημερινή είδηση. Γενικότερα σε όλη την Ελλάδα έχουμε συγκλονιστεί. Ανήλικοι να εμπλέκονται σε βιασμό, μιας 22χρονης, μιας γυναίκας και να την καταγράφουν και τη διαδικασία σε κινητό. Δηλαδή, πρέπει να σας πω για αυτό το θέμα, ναι, της καταγραφής. Το έχει αναφέρει η κοπέλα στην αστυνομία, αλλά στα κινητά των δραστών μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί τέτοιο υλικό και οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν να βρίσκεται στα χέρια των άλλων δύο που διαφεύγουν μέχρι αυτή την ώρα τη σύλληψη, δεν έχουν συλληφθεί και ή κάποιος από τους δράστες να το έχει σβήσει. Αυτά θα φανούν και αργότερα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, από την ηλεκτρονική ανάλυση του κάθε κινητού που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί. Ναι. Πάντως, δεν ξέρω, τα παιδιά αυτά, Γιάννη, είναι γνωστά στην τοπική κοινωνία. Τώρα δεν παίρνουμε πιστοποιητικό φορνημάτων, αλλά ξέρουμε ότι έχουν ξαναπασχολήσει. Όχι, σαν συγκεκριμένα άτομα δεν έχουν ξαναπασχολήσει την αστυνομία. Ναι. Ήταν παιδάκια τα οποία οι γονείς τους τα έχουν, δεν τα είχαν υπό την πλήρη επιμέλεια και γι' αυτό άλλωστε συνελήφθησαν και οι γονείς αυτών των παιδιών. Οδηγήθηκαν χθες στον ανακριτή, αλλά φέθηκαν ελεύθεροι για να οδηγηθούν σε τακτική δικάσιμο. Ναι. Πρέπει να πω ότι και οι τέσσερις νεαροί πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν σήμερα. Ενώ πρέπει να δούμε τι θα γίνει ακόμη και με την ιατροδικαστική εξέταση στην κοπέλα που θα γίνει σήμερα. Μάλιστα. Και βέβαια θα περιμένουμε όλοι. Πέραν από το τραγικό γεγονός που μιλάμε για τον βιασμό μιας κοπέλας, μιας γυναίκας, προκαλεί, ρε παιδί μου, θλίψη και τα περιστατικά με τα παιδιά, με τους ανήλικους, τα οποία αυξάνονται καθημερινά. Αυξάνονται σε όλη την Ελλάδα. Και εδώ και έχει προκαλούν προβληματισμό, ρε παιδί μου, τι συμβαίνει. Κοίταξε, εδώ μιλάμε και για σύλληψη των γονέων που... Εντάξει, το γνωρίζουμε, ναι, έτσι γίνεται. Έχουν την ευθύνη, έχουν την επιμέλεια των γονιών τους, υποτίθεται πρέπει να έχουν. Και ολόκληρες οικογένειες μπαίνουν σε... Καλά, εδώ ξεκινάμε από το γεγονός, αλλά μιλάω και για μικρότερα εγκλήματα που διαπράττουν καθημερινά ανήλικοι, που μπαίνει σε περιπέτειες ολόκληρη οικογένεια. Έτσι, και εδώ δεν το συζητάμε, μιλάμε για κακούργημα, αλλά λέω για μικρότερα έτσι, παραπτώματα ή πτέσματα που μπαίνουν σε ταλαιπωρία όλη οικογένεια. Βλέπεις τη γενική εικόνα, τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε. Και να ευχηθούμε να μην υπάρχουν τέτοια συμβάντα στις κοινωνίες και ειδικά στις μικρές κοινωνίες. Έτσι. Πουθενά, Γιάννη, πουθενά. Να είσαι καλά, Γιάννη. Πουθενά. Να είσαι καλά. Να πάμε τώρα στον Αντώνη τον Τζοναρά, να μας πει τι γίνει με τους παρκουράδες, πρώτα απ' όλα, παρκουράδες. Που χθες, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, εκεί που εξελίσσεται η εκπομπή, όλοι μας, σε όλα τα κανάλια, συνδεόμαστε με εσάς στη Θεσσαλονίκη και βλέπουμε δύο τύπους να πηδάνε από ταράτσα σε ταράτσα και να καταλήγουν στο καμπαναριό και να γίνεται μια ιστορία, μια καταδίωξη που... Δεν ξέρω, δεν έχουν ξανακαταγράψει. Όχι, αλήθεια είναι πως όχι. Στην κάμερα όχι. Γεια, έλα. Γεια, Αντώνη μου. Το θέαμα νομίζω ότι προσφέρθηκε απλόχερα, έτσι. Και νομίζω ότι το highlight ήταν το τρέξιμο, τα 100 μέτρα των καμεραμάν, των τεχνικών συναδέλφων, οι οποίοι έκαναν τα πάντα για να προλάβουν όλα τα πλάνα, ακόμη δηλαδή και τη στιγμή που οι δυνάμεις αστυνομίας κατάφεραν να συλλάβουν αυτά τα δύο τα παιδιά. Ναι.
Έτσι να είναι. Πούμε κιόλας ότι ήθελαν να αναπτύξουν ουσιαστικά, φαίνεται ότι ισχυρίστηκαν ότι ήθελαν να αναπτύξουν μια νέα ιδιαίτερη τεχνοτροπία ή μεθοδολογία όσον αφορά το γκράφιτι με φλόγιστρο σε μουσαμάδες πίσω από το κατάστημα. Δυστυχώς όμως η πυρκαγιά τους ξέφυγε. Η ζημιά καταρχάς να πούμε ότι είναι τεράστια. Μιλάμε για περίπου 100.000 ευρώ, τα οποία τώρα καλείται να πληρώσει κιόλας ο ιδιοκτήτης. Και τώρα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, μια σχετικά ογκώδης δικογραφία, σήμερα αυτά τα δύο τα παιδιά αναμένεται να οδηγηθούν και ενώπιν του εισαγγελέα. Ναι. Εδώ πάντως να πούμε ένα από τα highlights που λέμε, όπως λες, είναι και η παρέμβαση του ιερέα του ναού, στον οποίο είχαν βρεθεί, είχαν ανέβει στο καμπαναριό. Το είδαμε πριν, επί του μιλούσε, όχι επί του είναι... μιλούσε, παρενέβη, έλα. Θα δανειστώ την ατάκα του Παναγιώτη Στάθη, το ότι με τη βοήθεια του Θεού, έτσι, από ό,τι φάνηκε. Κατέβηκε ο δεύτερος. Έτσι. Είναι η στιγμή που είχε πήγε κάτω από τη σκάλα ο ιερέας, στον δεύτερο πάντα, ξεκινώντας τη συζήτηση μαζί του, τελικά κατέβηκε και παραδόθηκε. Ενώ ο πρώτος, να πούμε, επειδή έγινε την ώρα της δικής μας εκπομπής αυτό, πήδηξε πάνω στο πυροσβεστικό, το θυμάσαι, Χρυσά? Ναι. Πήδηξε πάνω στο πυροσβεστικό. Τους άφησε να πιστεύουν ότι τέλος να μιλάνε. Ναι, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Και εκεί ξεκίνησε το σπίτι που περιέγραψε πριν ο Αντώνης. Άρχισε ξαφνικά να τρέχει και ξεκίνησε το κυνηγητό μες στους δρόμους. Θα το δούμε και σε λίγο πάλι αυτό το θέμα. Πάμε να μας πεις ποια είναι σήμερα η κατάσταση του Απιθύταρε, Αντώνη. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 24 ώρα φαίνεται ότι έχει οξυνθεί πάλι κάπως η κατάσταση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά με επίκεντρο τη Λέσχη. Από την Παρασκευή είδαμε κάποιους βανδαλισμούς. Βέβαια, οι εικόνες δημοσιεύτηκαν, τις είδαμε χθες, αλλά το συμβάν αυτό με τους βανδαλισμούς μέσα στο γραφείο του διευθυντή της Λέσχης, του Απιθύτα, σημειώθηκαν την Παρασκευή. Η οποία Λέσχη του Απιθύτα από χθες τελεί και εκ νέου υποκατάληψη. Βασικά αιτήματα, όπως λένε οι φοιτητικοί σύλλογοι, είναι να καταργηθεί η κάρτα σύντησης, η οποία, όπως λένε, ουσιαστικά ελέγχει τους φοιτητές. Επίσης, ζητούν να αυξηθούν οι μερίδες, οι οποίες εδώ και λίγο διάστημα μετά το Πάσχα έχουν μειωθεί. Κατά το ίμιση, με συγχωρείτε. Και επίσης ζητούν να γίνει η επαναπρόσληψη των 11 εργαζομένων, οι οποίοι απολύθηκαν μετά το Πάσχα επίσης. Χθες το απόγευμα, περίπου στις 7 η ώρα, ολοκληρώθηκε η συνέλευση που είχαν από το μεσημέρι και αποφάσισαν ότι αυτή η κατάληψη θα συνεχιστεί και σήμερα στη Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με ενδεχόμενο να συνεχιστεί και αύριο Τετάρτη. Εκεί πάντως μιλάμε για Σύρια, λέξη που δεν φαίνεται να σταματά. Δεν έχει, ναι, τελειώμα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε στην Θεσσαλονίκη και θα πάμε στον κύριο Σημεωνίδη να μιλήσουμε γενικότερα και για αυτό το θέμα και για το θέμα των παρκουράδων, έτσι, αλλά και για μια γέφυρα ζωής που στήθηκε. Θα πάμε τώρα στο Φάνη Καραμπατσάκη. Θα συνδεθούμε με το Φάνη και με την Δήμητρα Τσέκη. Γιατί έχουμε την παράσυρση μιας 13χρονης, έτσι, στην Καλυθέα. Σωστά. Παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο την ώρα που περίμενε το κοριτσάκι να περάσει μετά το σχολείο. Περίμενε να περάσει απέναντι τη διάβαση και να πάει στο σπίτι της. Δυστυχώς, λίγο αργότερα κατέληξε στο νοσοκομείο. Φάνη μου, εσύ βρίσκεσαι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Κρατείται, σωστά, ο 32χρονος. Κρατείται, με εντολή εισαγγελέα, ο 32χρονος κρατείται στο πρώτο τμήμα τροχέας Πειραιά για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα σε λίγες ώρες και να του απαγγελθούν οι προβλεπόμενες κατηγορίες ή, αν κρίνει ο εισαγγελέας ότι δεν πρέπει ακόμη να απαγγελθούν κατηγορίες, να συνεχιστεί η προανάκριση για το πώς συνέβη αυτό το τραγικό δυστύχημα με θύμα το 32χρονο κορίτσι, το οποίο επέστρεφε, όπως είπες, Χρύσα, από το σχολείο του στο σπίτι, ήταν μαζί με την αδερφή του και παρασύρθηκε, ήταν γεννημένο το 2010, παρασύρθηκε από το όχημα του 32χρονου, στον οποίο έγινε και αλκοολομέτρηση, ναι. Δεν φαίνεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ, ωστόσο σύμφωνα με τους αυτόντες μάρτυρες ήταν σε κατάσταση σοκ. Εκείνη την ώρα, όταν έγινε αυτό το φοβερό δυστύχημα, δεν ξέρουμε αν είχε αναπτύξει ταχύτητα, βέβαια, Φάνη. Είναι και αυτό που περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει και η έρευνα της αστυνομίας. Να δούμε όμως μαζί με τη Δήμητρα Τσέκη, που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, να μας δείξεις, ρε Δήμητρα, να ανοίξει το πλάνο σου, σε παρακαλώ, και να μας δείξεις πού βρισκόταν αυτό το άτυχο παιδί και πώς παρασύρθηκε, ρε παιδί μου.
Η 13χρονη λοιπόν επιχείρησε να περάσει αυτήν εδώ τη διάβαση για να διασχίσει την οδό Θησαίος εδώ στην Καλλιθέα, όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε εκείνη την ώρα, τη χτύπησε και την παρέσυρε, την εξφενδόνησε μερικά μέτρα μακριά. Μεταφέρθηκε λοιπόν από εκεί απέναντι, από τη στάση λεωφορείου που βλέπετε τώρα, από εκεί ξεκίνησε και κατευθύνθηκε προς τα εδώ. Πέρασε τη διάβαση και τη χτύπησε το αυτοκίνητο. Ναι. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε, γιατί είχε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο 32χρονος, όπως είπε και ο Φάνης Καραμπατζάκης, υποβλήθηκε σε έλεγχο για αλκοόλ, για κατανάλωση αλκοόλ, και βγήκε καθαρός. Πάντως, Δημητρά μου, αν βλέπω καλά, είναι ευθεία, δεν είναι πάνω σε κάποια στροφή. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις ότι είχε ορατότητα, έτσι βέβαια, δεν είναι, Ερμάνο. Η λεωφόρος Θησαίος είναι μία από τις πιο κεντρικές λεωφόρους, ίσως η πιο κεντρική λεωφόρος της Καλλιθέας, έτσι. Εδώ εσύ μας δείχνεις ότι, να πούμε ότι εδώ δεν υπάρχει διάβαση πεζών, έτσι. Προς Θεού δεν υπονοώ κάτι, απλώς δίνω τα στοιχεία, δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Είναι η στάση του λεωφορείου απέναντι, όπως μας την έδειχνε η Δήμητρα Σέκη, που περιμένει το κορίτσι και περνάει απέναντι, βλέπεις ότι εδώ δεν φρενάρει κανένας, δεν υπάρχει διάβαση, εδώ είναι και μάλιστα έχει στάσει και απέναντι σε σένα, έτσι, Δήμητρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Και βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Ναι. Επιτρέψτε μου, δεν είμαι συγκοινωνιολόγος, δεν είμαι ειδικός. Βρίσκεσαι στο σημείο όπου και αριστερά σου εσύ και δεξιά σου και στα δύο ρεύματα έχει δύο στάσεις λεωφορείων. Και εκεί δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι δεδομένο ότι εκεί θα κινηθούν πεζοί. Για να μιλάμε και με τα αυτονόητα. Είναι δεδομένο για τις δύο πλευρές ότι αποβιβάζονται πεζοί. Και σε εκείνο το σημείο δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Απλώς να το κρατήσουμε αυτό, γιατί έχει τη σημασία του. Έτσι. Λοιπόν, πάντως, υπάρχει παρατήρηση που μου λένε και από το Κοντρόλ Γεωργία ότι από τα 10 μέτρα έχει διάβαση από το φανάρι. Ωστόσο, όμως, να πούμε το εξής. Εγώ επισημαίνω, αν ανοίξει το πλάνο η Δήμητρα πάλι, θα δούμε ότι... Αν μπορούμε να δείξουμε πάλι. Κοίτα, πίσω από τη Δήμητρα είναι μία στάση λεωφορείου. Ναι. Και απέναντι ακριβώς έχει στάση λεωφορείου. Παιδιά, να πούμε τα αυτονόητα. Εκεί δεν κατεβαίνουν πεζοί. Εκεί δεν υπάρχει μια λογική να υπάρχει μια διάβαση πεζών. Έτσι, που δίνει και το σήμα ότι κάποιος φρενάρει, κόβει ταχύτητα. Έτσι. Φάνη, κάτι θες να πεις? Υπάρχουν ότι το επιλείψιμο εδώ είναι αν υπήρξε παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Διότι κατά τις πληροφορίες που υπάρχουν, βέβαια, και τις μαρτυρίες, το κοριτσάκι επιχείρησε με την αδερφή του να περάσει με πράσινο για τους πεζούς. Άρα υπήρχε κόκκινο για τους οδηγούς. Σωστό. Όχι, Φάνη, εγώ δεν μίλησα. Ξέρεις, γενικό, για το γενικό κομμάτι, ότι εκεί θα έπρεπε να υπάρχει μια διάβαση πεζών ούτως ή άλλως. Δηλαδή, είτε κόκκινο είτε πράσινο, ο άλλος να κόβει ταχύτητα. Τέλος, είναι σταματάει. Γιατί στη διάβαση πεζών σταματάει. Σε αυτό έχεις δίκιο. Εντάξει, τώρα τι συζητάμε. Εντάξει. Μάλιστα. Δεν μπορεί η διάβαση να είναι 10 μέτρα μπροστά από τη στάση. Το στοίχημα έγινε μόλις 150 μέτρα μακριά από το σπίτι του ανήλικου κοριτσιού. Ναι. Και μπροστά στα μάτια της αδερφής του, Δημήτρη. Αυτό μας έλεγες και νωρίτερα. Δυστυχώς. Το σχολείο, να σε ρωτήσω κάτι. Είπες, το σχολείο είναι μακριά, Δήμητρα, ξέρεις? Έχεις προλάβει να δεις? Για το σχολείο, όχι. Όχι, έτσι, οκ. Okay. Λέω, ξέρεις, μήπως βρίσκεται επί της Θησαίως ή κάπου πίσω, που θα έπρεπε να υπάρχει μια φύλαξη εκεί για τα παιδιά που κινούνται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρά μου, και σένα, Φάνη, με ευχαριστούμε, και σένα, Αντώνη. Καλημέρα, παιδιά. Έλα, την κυρία μου. Μάλιστα, έρχομαι. Τι έπαθες, γιατί ξέφυγες? Με το θέμα αυτό. Αγχώθηκες? Όχι. Με στενοχωρεί. Εντάξει, είναι ζήτημα, ρε παιδί μου. Η κυκλοφορία αυτοκινήτων και πεζών σε όλη την Αττική είναι προβληματική. Σε πάρα πολλά σημεία. Σε πάρα πολλά σημεία έχεις δίκιο. Σε πάρα πολλά σημεία. Οι πεζοί δεν περνάμε από τις διαβάσεις, δεν χρησιμοποιούμε διαβάσεις πεζών. Όχι. Έτσι, οι οδηγοί τρέχουν και δεν σταματάνε στις διαβάσεις. Μόλις βλέπουμε πορτοκαλί, πατάμε και λίγο τον γκάζι, να το πούμε και αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για πλάκα, για άλλους λόγους. Αλλά η αλήθεια είναι, σε όποια χώρα έχεις πάει κι εσύ, οι διαβάσεις πεζών είναι ιερές για τον οδηγό. Σταματάει το αυτοκίνητο. Κοκαλώνει το αυτοκίνητο προς από τη διάβαση, παιδιά, σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Από την άλλη πλευρά, αν βρεθείς στο κέντρο της Αθήνας, που βρίσκομαι κάθε μέρα, θα δεις ότι με το που ανάψει κόκκινο για τους πεζούς, πόσοι πετάγονται. Ναι. Πριν ανάψει το φανάρι το κανονικό, εννοείς για τα αυτοκίνητα, ε? Όχι, παιδί μου, με το που ανάψει κόκκινο, το είναι κόκκινο για τους πεζούς, ναι, το φανάρι. Έτσι, θα περάσει.
Δηλαδή, εκεί, 3η Σεπτεμβρίου που κινούμε πατησίων, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου πεταχτεί άνθρωπος παρά το γεγονός ότι έχει κόκκινο. Δηλαδή, και να σου πω ότι και τον κώδικα οδηγής κυκλοφορίας, δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, γενικότερα μιλάμε, για τον κώδικα οδηγής κυκλοφορίας προβλέπεται πρόστιμο για τους πεζούς της τάξης των 25 ευρώ, αν παραβιάσουν το φανάρι. Δηλαδή, είμαστε και οι δύο πλευρές ανεκπαίδευτοι, και οδηγοί και πεζοί. Ανεκπαίδευτοι στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πιο σωστό που λέει. Απαίδευτοι, μάλλον, να το πω διαφορετικά. Τέλος πάντων, και όμως βλέπεις ότι ακόμα μία φορά, να δες τι έγινε, ένα 13χρονο παιδάκι έτσι γυρνάει από αυτό το σχολείο του και χάνει τη ζωή του τόσο άδικα. Μάλιστα. Πού πάμε? Πάμε στον κύριο Χρυστοσημεωνίδη, στη Θεσσαλονίκη. Πάμε Θεσσαλονίκη. Στον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης και φίλο της εκπομπής, και τον ευχαριστούμε γιατί πολύ συχνά μας βοηθά. Πάντα πολύ τιμή βοήθειά του. Να δούμε γιατί. Καλημέρα, κύριε Σημεωνίδη. Καλημέρα. Καλά βλέπετε και τώρα το μαζί. Τώρα, πάμε να μας πείτε τι έχει γίνει με το δίχρονο κοριτσάκι, γιατί εδώ στήθηκε μια γέφυρα ζωής, που έριξε καυστικό υγρό στο πρόσωπό του. Κοιτάξτε να δείτε, το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ένα από τα πολλά τα οποία διαχειριζόμαστε σχεδόν σε καθημερινή βάση. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στις οποίες είτε αφορά ανήλικα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που έριξε καυστικό υγρό στα μάτια, ξέφυγε της προσοχής των γονιών. Έχουμε εγκυμονούσες που σπάνε νερά. Έχουμε ανθρώπους που θέλουν να μεταβούν το συντομότερο στο νοσοκομείο και πάντα η ελληνική αστυνομία είναι κοντά τους. Πάντα είναι δίπλα τους. Οι συνάδελφοι, μη λογαριάζοντας απολύτως τίποτα, το μόνο τους μέλημα είναι να τους κάνουν να φτάσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα κοντά σε νοσοκομιακό ίδρυμα. Μάλιστα. Το ίδιο συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι συνάδελφοι του Δίας 304 την ημέρα εκείνη η τύχη τους έφερε στο δρόμο του πατέρα. Ζητήθηκε η συνδρομή και εννοείται χωρίς δεύτερη κουβέντα τα παιδιά μας βοήθησαν ώστε πολύ σύντομα να φτάσουν σε ένα δύσκολο νοσοκομείο όπως είναι το Παπα-Νικολάου. Και σας ευχαρίστησε για η οικογένεια. Την επόμενη μέρα ήρθε και ευχαριστήριο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Είναι αυτό που αποζητάει ο Έλληνας ο αστυνομικός, το ευχαριστώ και την ηθική ικανοποίηση. Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από τον πολίτη. Ναι, αλλά την ανταμοιβή θέλουμε μέσω ενός ευχαριστώ. Και εμείς ζητάμε από εσάς, μήπως και μάθετε και εκπαιδευτείτε και λίγο στο παρκούρ, κύριε Σημεωνίδη, γιατί κάποια στιγμή. Γιατί αυτό το περιστατικό με το κοριτσάκι είναι ένα από αυτά που βλέπουμε καθημερινά, ότι βοηθάτε τον κόσμο, είστε στην πρώτη γραμμή. Τώρα, αυτό το περιστατικό που είδαμε χθες, δεν το βλέπουμε και συχνά. Ανεκπαίδευτοι είστε, κύριε Σημεωνίδη. Ανεκπαίδευτοι. Δεν ξέρει κανένα παρκούρ από του συναδέλφου σα. Τι ιστορία είναι αυτή? Εγώ δεν ξέρω αν κάνανε παρκούρ. Εγώ ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι την επόμενη μέρα το πρωί κλάγανε την περιουσία τους. Ναι. Ένας εξ αυτών πριν 15 μέρες με περισσό θράσος έγραψε πάνω σε περιπολικό της Διεύθυνσης Τροχιάς της Θεσσαλονίκης την ημέρα του Μαραθωνίου. Έχει ταυτοποιηθεί και είναι ένας από τους δύο που εμπλεκόντουσαν εχθές. Για μένα, σαν άνθρωπο και σαν αστυνομικό, δεν ξέρω αν κάναν παρκούρ ή αν κάναν κάτι άλλο. Εγώ ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι κλαίνουν την περιουσία τους. Όχι, όχι. Το παρκούρ το χρησιμοποιήσαμε, προφανώς το καταλαβαίνετε, χιουμοριστικά, γιατί έκαναν παρκούρ για να αποφύγουν τη σύλληψη. Όχι γιατί έκαναν παρκούρ και έτυχε να τους δει κάποιος οτιδήποτε άλλο ή έκαναν κάτι παράνομο σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ όμως μιλάμε για μια. Μας έκανε εντύπωση όλη η διαδικασία και το πόσο δύσκολο είναι ο ρόλος του αστυνομικού. Έτσι. Σε ένα αστικό ιστό, σε μία ώρα που αρχίζει και η κίνηση στην πόλη, να διαχειριστεί τέτοια περιστατικά, γιατί λέω εγώ τώρα, κύριε Σημεωνίδη, ότι δεν έχουμε αυτούς τους δύο τύπους και έχουμε κάποιους άλλους οι οποίοι οπλοφορούν, για παράδειγμα. Το λέω πάρα πολλές φορές και στις συζητήσεις κατηδίαν και δεν έχω πρόβλημα να το πω και δημόσια. Αν δεν ζήσεις κάτι, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Χθες, για κάποιο λόγο, υπήρχε εικόνα. Τα παιδιά εδώ, οι δημοσιογράφοι, είχαν μία άμεση επαφή με το περιστατικό και καταλάβανε πολλά. Μένουν και άλλα ερωτήματα αναπάντητα, ακόμα πιο δύσκολα. Φανταστείτε, όπως λέτε, αυτοί οι δύο ή κάποιοι άλλοι να οπλοφορούσαν ή να ήταν από κάποια οργανωμένη ομάδα, τι θέματα θα είχαμε. Ναι. Το επάγγελμά μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που έκανε ο Πάτερ Διονύσιος, με την αγάπη που έχει σαν άνθρωπος της Εκκλησίας προς την νεολαία, καλείται καθημερινά σε πολλές περιπτώσεις να το κάνει αστυνομικός διαπραγματευτής, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί πάνω σε αυτή τη διαδικασία.
ώστε να διαπραγματεύεται με ανθρώπους με παραβατική συμπεριφορά να έχουμε το λιγότερο δυνατό κακό. Κύριε Σημεωνίδη, σας ευχαριστούμε να πολύ. Να είστε καλά. Πολύ. Καλημέρα σας. Αντώνης Σολναράς, παρακαλώ ελάτε. Θα ήθελα να σας ζητήσω κι εγώ μια χάρη. Με αφορμή το χθεσινό περιστατικό που έγινε στη Βενιζέλο και στον Άγιο Μινά, ναι, κάποιοι μείνανε στο γεγονός ότι οι συνάδελφοι που επιληφθήκαν του περιστατικού ήταν ασκεπείς. Φτάσαμε σε ένα σημείο στη Θεσσαλονίκη του 2023, εκεί που το έγκλημα εξελίσσεται καθημερινά και προχωράει και ο Έλληνας αστυνομικός προσπαθεί να το καταπολεμήσει, κάποιοι να ασχολούνται με μισό, την κόμη, το Μίστακα μισό, και την Παραγραφίδα. Κύριε Πρόεδρε, πείτε μου κάτι. Πού τέθηκε το θέμα αυτό? Τέθηκε θέμα ότι οι αστυνομικοί ήταν ασκεπείς? Δυστυχώς είναι εσωτερικά δικά μας. Θα προσπαθήσω όσο πιο διακριτικά να το θέσω. Βγάζω το παράπονο, όχι από τους δημοσιογράφους, προς Θεού, δεν έχουμε κανένα θέμα. Βγάζω το παράπονο των συναδέλφων των αστυνομικών, οι οποίοι είναι καθημερινά στον δρόμο, και το μήνυμα που θέλω να στείλω. Κύριε σε αυτούς, Σημεωνίδη, που βγάζουν ακούστε, αυτές πριν στείλετε διαταγές, το μήνυμα, γιατί έχει τη σημασία του. Οι άνθρωποι ελέγχονται πειθαρχικά, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί ήταν ασκεπείς? Επισήμως ακόμα όχι. Υπόθηκε κάτι αλλά τέτοιο. Μια διαταγή, η οποία υπόθηκε, ασχολείται με την κόμη, επαναλαμβάνω, το Μίστακα, την Παραγναθίδα. Εγώ αυτή τη λέξη χθες έψαχνα να βρω τι σημαίνει. Και ασχολούνται με το διακριτικό καλοπισμό των γυναικών τη στιγμή που θα το πω αυτό, ο Έλληνας αστυνομικός με πλήρη σεβασμό στη στολή που φοράει, με πλήρη αφοσίωση στον όργο που έχει δώσει, εργάζεται σκληρά καθημερινά για να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα, για να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες του συμπολίτη μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πάντως, εγώ να αυτό πω έχω εξής, να πω και θα πω στους συναδέλφους, κύριε Σημεωνίδη, αν, στους συναδέλφους αν... ότι... Εγώ περιμένω, εμείς περιμένουμε ένα τηλεφώνημά σας και το λέω αλήθεια και το λέμε στον αέρα. Περιμένουμε ένα τηλεφώνημά σας στην περίπτωση που αυτό που μας περιγράψετε ως υπόνοια, ως κουβέντα, γίνει επίσημο. Δηλαδή ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ψέγει αυτούς τους ανθρώπους που είναι σε καταδίωξη και κυνηγάνε μέσα στις γειτονιές αυτούς τους δύο, ότι ελέγχεται επειδή ήταν ασκεπής. Δηλαδή εδώ είναι αυτό που λέμε θα γελάσει και το παρταλό κατσίκι. Σας ευχαριστώ ως εκπρόσωπος των αστυνομικών μέσα από την καρδιά μου και θέλω να πω στους συναδέλφους αστυνομικούς ότι η Ένωση θα είναι πάντα δίπλα τους, χωρίς να έχει να φοβηθεί ούτε θεσμούς ούτε βαθμούς, ώστε οι συνάδελφοι απρόσκοπτα να κάνουν το επάγγελμά τους και το λειτουργήμά τους. Εντάξει, παιδιά, έχουμε πάρα πολλούς λόγους να μιλήσουμε για πολλούς αστυνομικούς, για επίορκους αστυνομικούς, για αστυνομικούς οι οποίοι έχουν μπλέξει εγκληματικές οργανώσεις. Αλλά όχι γι' αυτό, προς Θεού. Έλεος. Κύριε Σημεωνίδη, ευχαριστούμε. Αντώνη Σολναράς, ευχαριστούμε και εσένα, Αντώνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Και εμείς. Λοιπόν, τι να πεις. Τι να πεις. Δεν έχεις και τι να πεις, πραγματικά. Λοιπόν, ναι, θα πω όμως εγώ τους τρόπους επικοινωνίας. Βέβαια. Γιατί έχουμε πολλά μηνύματα. Ο Άγγελος λέει καλημέρα, λέει περνούν το αυτοκίνητο και όποιο πάρει ο Χάρος, λέει. Φταίει λέει και εκπαιδευτής όμως. Βέβαια. Μάλιστα. Εσύ όταν έπαιρνες το δίπλωμά σου, μάθαινες οδήγηση. Σε μάθαινε ο εκπαιδευτής πού σταματάς και πού όχι για τους πεζούς? Νομίζω πως όχι, αλλά νομίζω πως όχι. Ποτέ. Νομίζω ότι δεν είναι. Υπάρχει κανένας παιδιά, ταλαπέρα ή υπάρχει σούμα, κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μας για να μας στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Είμαστε ανοιχτή επικοινωνία στο Facebook. Ανοιχτή κατ' παύλα επικοινωνία στο Instagram και ανοιχτή παύλα επικοινωνία papakitv.gr. Είναι η τρόπο που μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Μην ξεχνάτε όμως ότι έχουμε και το μεγάλο μας δώρο. Δεν είναι άλλο φυσικά από το Citroën C3, η έκδοση U που έρχεται στα χέρια σας, αξίας 17.500 ευρώ, ένα φοβερό αυτοκίνητο. Στείλτε ένα μηνυματάκι, πάρτε και ένα τηλέφωνο, ποτέ δεν ξέρετε. Μάλιστα. Να πούμε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε και το Apple iPad 10,2 ιντσών Space Gray και ένα Apple Watch Series 8. Η Bergman Cord είναι η πιο εξειδικευμένη κλινική μαλλιών στην Ελλάδα. Εξατομικευμένη διάγνωση και εντυπωσιακά αποτελέσματα που έρχονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους. Στις 6 κλινικές της Bergman Cord έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 70.000 επιτυχημένες μεταμοσχεύσεις. Κλείστε και εσείς μια δωρεάν διάγνωση τριχόπτωσης στο cord.gr.
14.800 τηλεφωνείτε. Αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Στέλνετε εναλλακτικά ένα μηνυματάκι open κενό και ξανά αποστολή στο 14.800. Επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα, καλημέρα. Και με κέφι. Πήρμε και μπρίο. Και με κέφι. Σπάθηκε ξαφνικά την γυναίκα, έκανε μια με το που είδε την κουσκουρία. Βέβαια, είδα. Μόλις είδα τον συνάδελφο εδώ, αμέσως. Καλώ την καλημέρα, Ρούλα Κουσκουρή. Με άλλη ιδιότητα σήμερα εδώ, υποψήφια βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, δυτικό τομέα. Να πω, να σου πω πότε. Η Ρούλα την ξέρω από τόσο, θα το πω επειδή χρησιμοποιήσω χρονολογία για να μείνει. Γιατί στις κυρίες. Από το 99, Ρούλα, έτσι, από το 99. 99, ε. 99. Πόσα χρόνια πολλά πριν. Χρόνια. Έτσι, έτσι. Με τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο που είναι εδώ στο στούντιο, δεν γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, αλλά όπως και να έχει, είστε ευπρόσδεκτο να κάνουμε μια ωραία κουβέντα, κύριε Φωτόπουλε. Που είναι Ανατολική Αττική, είστε σωστά. Σωστά με την ελληνική λύση. Ναι, βέβαια. Και θα πάμε να δούμε, είναι μακριά, αλλά κοντά μας ο κύριος Αγόρης, Κωνσταντίνος Αγόρης, υποψήφιος βουλευτής Καρδίτσας. Καλημέρα και σε εσάς, καλή επιτυχία. Καλημέρα κύριε Αγόρη. Καλημέρα και από την Καρδίτσα. Καλημέρα του βροχερή Καρδίτσα, μάλλον. Καλή επιτυχία και καλό αγώνα. Να μας δώσετε και μια είδηση από την Καρδίτσα πρωινή. Να ξεκινήσουμε προβοκατόρικα. Πέσατε μέσα στην πρόβλεψή σας. Να ξεκινήσουμε προβοκατόρικα, κύριε Αγόρη. Γιατί τα πρωτοσέλιδα σήμερα έχουν χτύπημα. Κυρίως τα φιλικά προς την κυβέρνηση πρωτοσέλιδα έχουν πιαστεί από τους 53 και τις αναφορές του κυρίου Τσακαλώτου για τοπικά νομίσματα. Εδώ έχει υπάρξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα μια κουβέντα για τη Δήμητρα, για τις Δήμητρες με τον κύριο Βαρουφάκη και όλο το υπόλοιπο που το ανέλυε χθες. Τώρα έρχεται και αυτό να προσθεθεί στην πολιτική κουβέντα. Βέβαια, ο κύριος Τσακαλώτος έχει πει ότι πρόκειται για μια θεωρητική προσέγγιση. Ωστόσο, υπάρχει τέτοια σκέψη στο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω, αυτό που αποφεύγει η Νέα Δημοκρατία το debate των αρχηγών μετατρέπεται σε μια προσπάθεια έτσι να αποφύγει το debate των προγραμμάτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Αρχικά ανακάλυψαν τις Δήμητρες του κ. Βαρουφάκη και ενδεχόμενη ας πούμε, χρήση τους από μια προοδευτική κυβέρνηση. Με συγχωρείτε, δεν το ανακάλυψε η απέναντι πλευρά τον κ. Βαρουφάκη τις Δήμητρες. Ο κ. Βαρουφάκης το έβαλε στον πολιτικό διάλογο. Προσπάθησε λοιπόν να εκμεταλλευτεί για να είμαι σωστότερος αυτήν την τοποθέτηση του κ. Βαρουφάκη, στην οποία εμείς ήμασταν κάθετοι και ξεκάθαροι για την θέση μας για το τι θα γίνει. Τώρα περάσαμε σε ένα θεωρητικό κείμενο το οποίο δεν υπάρχει καν στο πρόγραμμα του κόμματος και μιλάνε για Δήμητρες ή για άλλα νομίσματα αυτοί που το μόνο που έχουν δώσει στην κοινωνία ως νόμισμα είναι κουπόνια. Με κουπόνια ζει η μεσαία τάξη. Με κουπόνια ζουν οι νέοι. Με 150 ευρώ προεκλογικών παροχών θα ζουν οι νέοι. Mm-hmm. Είναι άτοπο λοιπόν να μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ και το πρόγραμμά του όταν ως κυβέρνηση έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα να επιδείξει στη διαχείριση των οικονομικών, στο νόμισμα που χρησιμοποιούσαμε. Μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια το 2015-19. Και το 2015 βρέθηκε απέναντι σε πολιτικές οι οποίες ήθελαν την Ελλάδα έξω από το ευρώ. Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που χειροκροτούσε τον κύριο Σόιμπλε όταν έλεγε να βγούμε από το ευρώ. Οπότε κάθε τέτοια συζήτηση είναι πολύ μακριά, πολύ πίσω. Και είναι ξένιος προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος και τις ανάγκες που έχει. Πρέπει να συζητήσουμε για τα προγράμματα. Τα προγράμματα είναι συγκεκριμένα, είναι δημοσιευμένα και νομίζω ότι κάθε άλλη κουβέντα έχει άλλο στόχος. Για να ακούσουμε και τι Ρούλα σε αυτό. Θα ήθελα να καλημερίσω αρχικά και να πω το εξής, ότι ούτε εμείς ονομάσαμε Δήμητρες, ούτε βάλαμε για προσωρινά τοπικά νομίσματα λόγο. Μπορεί να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για θεωρίες ή ο κ. Τσακαλώτος να ισχυρίζεται ότι είναι κάτι θεωρητικό. Ο κ. Βαρουφάκης βέβαια το αποδέχθηκε χθες με μια πρόταση. Είπε ότι ναι, είναι καλό και αυτό που λέει ο κ. Τσακαλώτος. Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς είναι ότι το νόμισμα είναι ένα, είναι το ευρώ. Εμείς δεν έχουμε κάνει ούτε το ναι, όχι, ούτε το όχι, ναι. Συνεχίζουμε με το πρόγραμμά μας, με αυτό που έχουμε εξαγγείλει και νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες μπορούν να κάνουν τη σύγκριση ανάμεσα στα προγράμματα που έχουν παρουσιαστεί και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τα άλλα κόμματα. Δεν ξέρω αν στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακοινωθεί κάτι καινούριο. Θα ήθελα πάρα πολύ να το ακούσω, να μου πούν ποια είναι τα καινούρια μέτρα που σκέφτεται να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν τα πήρε νωρίτερα. Mm-hmm. Και είμαι σίγουρη ότι οι Έλληνες πολίτες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούν ούτε να γυρίσουν στο 2015 γιατί η χώρα πάει μπροστά, δεν πάει πίσω.
κάθε σκέψη που μπορεί να οδηγήσει στο πίσω, νομίζω ότι οδηγεί και στην καταστροφή της χώρας μας, γιατί θα θυμηθούμε το τι συνέβαινε εδώ τότε. Εδώ όμως σας ασκούν κριτική και σας λένε, ακούτε, μπορεί να μην, μην προτείνει τοπικά νομίσματα, μπορεί να μην προτείνεται Δήμητρες, οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος ζει με κουπόνια. Θα έρθουμε λοιπόν και στα κουπόνια. Αναφέρθηκε ο κύριος συνάδελφος, υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αγόρης, λοιπόν, ότι εμείς έχουμε τα κουπόνια. Αναφέρθηκε στο τελευταίο κουπόνι των 150 ευρώ για τους νέους. Νομίζω ότι δεν είναι προεκλογικό τερτύπι αυτό, γιατί και πριν δύο χρόνια πάλι είχαμε δώσει αυτό το συγκεκριμένο ποσό για τους νέους, για να μπορέσουν να κάνουν τα ταξίδια τους, να αναπτυχθεί ο τουρισμός μας, να μπορέσουν να πληρώσουν τα εισιτήριά τους ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο θέλουν σε σχέση με τον πολιτισμό ή οτιδήποτε. Πάντως, δεν νομίζω ότι είναι προεκλογικό τερτύπι. Σε πανικό, κυρία Κουσκουρή, ρούλα μου, γιατί βλέπουμε ότι ανακοινώθηκε 10 μέρες, 15 μέρες πριν από τις εκλογές. Δεν είναι το και μόνο. Και έχει παρουσιαστεί το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, και άλλες παροχές θα ανακοινωθούν, γιατί ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ήδη πει ότι ό,τι μέτρα μπορεί να εξαγγείλει, θα τα εξαγγείλει για το καλό της κοινωνίας μας. Γιατί κάθε στόχος που βάζουμε στο πλεώνασμα, εφόσον έχει επιτευχθεί και εφόσον μας δίνει τη δυνατότητα, νομίζω ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να γυρίσουν στο λαό, γιατί ο λαός ξέρει να τα χρησιμοποιήσει και ξέρει να κρίνει. Μάλιστα. Κυβερνούσατε όμως και είχατε υπερπλεώνασμα 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν δώσατε στο λαό. Αυτό νομίζω είναι ότι θέμα δώσαμε αρκετά, κύριε Αγόρου, πολύ περισσότερα από ό,τι δώσατε εσείς στην τετραετία τη δική σας, γιατί δεν νομίζω να δώσατε κάτι τότε. Η μάλλον περικοπές κάνατε από τις συντάξεις μέχρι όπου μπορείτε να φανταστείτε. Έχετε σκεφτεί πόσες περικοπές έχετε κάνει στις συντάξεις στην αμήν τετραετία που καταργήσατε ακριβώς όταν εκλεγήκατε. Η 13η σύνταξη, αν με ακούσατε, είναι ένα μέτρο το οποίο θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ, επανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και το καταργήσατε μόλις εκλεγήκατε παρά τις υποσχέσεις που είχατε δώσει. Θα γίνουν πράξεις λοιπόν, όλα και νομίζω ότι μέσα στο πρόγραμμά μας υπάρχουν όλα αυτά. Και νομίζω ότι ο Έλληνας πολίτης ξέρει να κρίνει και μπορεί να κάνει τη σύγκριση, γιατί ευτυχώς υπάρχει αυτό το μέτρο σύγκρισης και της δικής μας τετραετίας και της δικής σας. Και ο λαός θα συγκρίνει και θα αποφασίσει. Να πάρουμε και ένα πρώτο σχόλιο και από τον κύριο Φωτόπουλο. Ελάτε. Παρακολουθώ με προσοχή τις δηλώσεις και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά το αφήγημα της κυβέρνησης είναι προσέχτε, μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ επί της ουσίας επαναλαμβάνει αυτά τα οποία έκανε στην αντιπολίτευση, αλλά δεν μιλάμε επί της ουσίας, δεν μιλάμε με αριθμούς. Η αριθμή είναι αμήλικτη. Είπε η συνάδελφος από τη Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχει πλεώνασμα. Πλεώνασμα δεν υπάρχει. Υπάρχει ονομαστικό. Το πλεώνασμα βγαίνει μετά την αφαίρεση των τόκων. Αν αφαιρέσει του τόκου στου οποίου πρέπει να αποδώσει η ελληνική κυβέρνηση, έχουμε έλλειμμα. Η οικονομική πολιτική τη κυβέρνηση, την οποία επέρεται, φυσικά και δεν έχει πετύχει. Μπήκαμε στα μνημόνια με χρέο 300 δις και αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τα 400 δις. Μην ξεχνάμε ότι στα 4 χρόνια διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία έχει αυξηθεί το δημόσιο χρέο κατά 50 δις. Και έχει αυξηθεί με έναν τρόπο ο οποίο δεν αφήνει προστιθέμενη αξία για τι επόμενε γενιέ. Τι θέλω να πω. Δώσανε 50 δις, τα οποία δεν τα είχαμε και τα οποία δανειστήκαμε, για να παράξουν ένα ΑΕΠ της τάξης του 9%, δηλαδή μια απόδοση η οποία σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση θα λέγαμε ότι είναι αποτυχημένη. Και όχι μόνο αυτό. Είναι δανεικά τα οποία δεν πρόκειται να δώσουν προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Δεν πήγαν σε τομείς τους οποίους αύριο θα παρήγαγαν πλούτο για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα ελλείμματα τα οποία έχουμε. Κύριε Φωτόπουλε, ελάτε να μας πείτε τι γίνεται και με την ελληνική λύση σε σχέση με το ενδεχόμενο συνεργασιών. Εδώ η Νέα Δημοκρατία λέει δεν συνεργάζομαι με κανέναν, θέλω αυτοδυναμία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει το ίδιο, αλλά απευθύνει και πρόσκληση προς το ΠΑΣΟ και στις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις. Εμείς έχουμε αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας και κάθε ενδεχόμενο να δώσουμε ψήφο ανοχή σε μια κυβέρνηση. Γιατί δεν θα μπορούσε προγραμματικά να γίνει μια σύγκριση. Δεν συμπίπτουν προγραμματικά τα προγράμματά μας. Ναι. Δεν συμπίπτουν και σε θέματα αρχών, να το πω έτσι. Και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάποιες αρχές με τις οποίες εμείς δεν συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε, π.χ., με την Συμφωνία των Πρεσπών. Το έχουμε δηλώσει σε κάθε περίπτωση. Η κυβέρνηση προεκλογικά. Η Νέα Δημοκρατία είναι προκειμένου. Εσείς, αν είσαστε τώρα κυβέρνηση, θα μπορούσατε να την ακυρώσετε, τη Συμφωνία των Πρεσπών. Συμφωνία των Πρεσπών. Σίγουρα δεν θα βάζαμε πλάτη για να μπουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Σίγουρα θα καταγγείλαμε τις 300 περιπτώσεις στις οποίες τα Σκόπια δεν έχουν συμμορφωθεί με την ίδια τη Συμφωνία των Πρεσπών με την οποία εμείς διαφωνούμε. Αλλά αυτά η κυβέρνηση δεν τα έχει καταγγείλει. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Αγόρη, εδώ λέτε για την ακρίβεια, εμείς επιμένουμε καθημερινά να ασχολούμαστε με την ακρίβεια, λέτε για την ακρίβεια ότι θα το αντιμετωπίσετε με αύξηση μισθών και μείωση των τιμών. Και αναρωτιέται κάποιος ότι... Και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μην το ξεχνάς. Και του ειδικού φόρου κατανάλωσης που ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε. Αλλά θέλω να ρωτήσω ότι, ξέρετε, ακούγεται τόσο απλοϊκό, αν δεν το αναλύσει κάποιος και μας πει και τον τρόπο, που λέει ότι
Οι άλλοι βλάκες είναι και δεν το κάνουν. Μπορούν και δεν το κάνουν. Δεν θέλει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να το κάνει. Κοιτάξτε να σας πω, κατά τη διάρκεια της πανδημικής και της ενεργειακής κρίσης ναι. και η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε κάποιες κατευθύνσεις που έχουν να κάνουν με τη μείωση του ΦΠΑ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τη στήριξη των επιχειρήσεων και των οικογενειών. Είναι μέτρα λοιπόν που δεν εφήβρε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν εφήβραμε στην Κουμουνδούρου, να το πω απλά. Είναι μέτρα τα οποία έχουν δοκιμαστεί, έχουν υλοποιηθεί σε άλλες χώρες και βλέπουμε για παράδειγμα για το ΦΠΑ ότι έχει εφαρμοστεί στην Ισπανία, μείωση του ΦΠΑ, βλέπουμε ότι γίνεται κατά τη στήριξη. Αλλά η κυβέρνηση αυτό λέει ότι δεν λειτουργήσε όμως. Στην οποία, αν και χθες μιλούσαμε άνθρωποι με Έλληνες της Ισπανίας, φαίνεται όμως ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι πολύ υψηλότερος από ότι είναι στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε ένα άλλο φαινόμενο όμως. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παρέλαβε κρίσεις και τις γιγάντωσε. Αυτό είναι το πρόβλημα στην χώρα. Για παράδειγμα, τα κουπόνια που λέγαμε πριν ήταν στην ουσία η επιδότηση της εσχροκέρδειας. Είτε αυτό ήταν στην ενέργεια, είτε ήταν στα καύσιμα, είτε ήταν στα σούπερ μάρκετ. Δεν υπήρχαν λοιπόν ουσιαστικά μέτρα. Σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ, το 2022 είχαμε υπερέσοδα στο ΦΠΑ κατά 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιος απαγορεύει λοιπόν, ποιος απαγόρευε να υπάρχει μια μικρή προσαρμογή προς τα κάτω ώστε να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά ή επιχειρήσεις και να επανεκκινήσει. Αυτά τα χρήματα θα γυρίζαν στην αγορά, δεν ήταν χρήματα που θα μέναν στην τσέπη. Πάντως ο κύριος λοιπόν Μητσοτάκης, δίνοντας απάντηση σε αυτό, σας διακόπτω έτσι για να κάνουμε κουβέντα όλοι μαζί. Ο κύριος Μητσοτάκης, είστε πρόσφατη συνέντευξή του στην τελευταία του στη Real News, έλεγε ότι η μείωση του ΦΠΑ κοστίζει στον προϋπολογισμό 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Οι υπόλοιπες παρεμβάσεις του λοιπόν που επιδοτούσαν την εσχροκέρδεια πόσο κόστιζαν? Αυτό δεν μας απαντά. Δηλαδή η ανακούφιση των οικοκυριών δεν θα έπρεπε να είναι ένας πρωτοστόχος των επιχειρήσεων για να μπορέσει η οικονομία να μπει μπροστά? Ακούω τις τελευταίες ημέρες για ένα εξελόχαρτο στην ουσία το οποίο παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία και έχει να κάνει με την κοστολόγηση υποτίθεται των μέτρων του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει διαψευστεί πανηγυρικά ότι αυτό αποτελεί έργο ή κείμενο του Γενικού Λογιστρίου του κράτους. Έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για τα μέτρα τα οποία εμείς παρουσιάζουμε. Έχουμε ξεκάθαρη κοστολόγησή τους. Θεωρούμε ότι υπάρχουν παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν. Μιλάτε συνέχεια για τα κουπόνια. Δεν έδωσαν μια ανάσα στους Έλληνες τα κουπόνια αυτά? Τα 30 Γιατί ευρώ λέμε ότι και κάτι να δώσουν, πάλι κάτι είναι. Επιδόματα, για να το πούμε διαφορετικά. Επιδόματα, εμείς, ναι. Εμείς για κάθε ευρώ που πάει στην τσέπη του πολίτη, να το πω πολύ λαϊκά, είμαστε θετικοί. Αλλά αρκεί ένα ευρώ, το οποίο δεν θα φτάσει καν στην τσέπη μου. Θα πάει σε αυτόν που κερδοσκοπεί εις βάρος μου. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Ένας λογαριασμός ρεύματος, ο οποίος ήρθε αυξημένος, ας πούμε ένα παράδειγμα, κατά 200 ευρώ και επιδοτείται από το δημόσιο, από το κράτος, δεν είναι χρήματα που θα βοηθήσουν εμένα. Βοηθούν αυτόν που κερδίζει ούτως ή άλλως εις βάρος. Κυρία Κουσκουρή, τώρα εδώ το θέμα. Ναι, κύριε Αγόρη, να ακούσουμε και την άποψη από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ για την ακρίβεια φαίνεται να έχετε στυλώσει τα πόδια και να λέτε, όπως λέει και το Υπουργείο Ανάπτυξης, για την ακρίβεια πάντα μιλάω, ή και για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βέβαια άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει αργότερα η μείωση του ΦΠΑ. Εδώ είναι, από τη μία είναι λες και δεν υπάρχει εσχροκέρδεια, λες και δεν υπάρχει ακρίβεια, και αισθανόμαστε όλοι μας ότι σηκώνουμε τα χέρια απλώς ψηλά, παίρνουμε και ένα market pass και τελείωσε. Ότι είναι θέσφατο. Κύριε Νυφλή, ναι. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή εγώ θα σταθώ αρχικά σε μια πρόταση του αρχηγού του κόμματος, του κυρίου Αγόρη, που είπε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Νομίζω ότι το είπε ο κύριος Τσίπρας ξεκάθαρα. Είναι. Δεν το αφισβητεί, νομίζω, αυτό ούτε ο κύριος Αγόρης ούτε κανένας από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς ενδεχομένως να το αμφισβητείτε. Πάντως ο κύριος Τσίπρας το είπε ξεκάθαρα. Άρα δεν ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία για τις αυξήσεις. Έτσι, να το διευκρινίσουμε. Κρίνεται και τον τρόπο που αντιμετωπίζει την ακρίβεια η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Νομίζω ότι οι θέσεις που αναφέρατε και νωρίτερα, που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός μας, είναι σαφείς και μπορούν να τις κατανοήσουν όλοι. Είναι δεδομένο ότι όντως υπάρχει ακρίβεια. Και εγώ περπατάω στα δυτικά της Αθήνας, σε δύσκολες περιοχές, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Από την Αγία Βαρβάρα μέχρι το Χαϊδάρι, τους Αγίους Αναργύρους, το Περιστέρι. Είναι περιοχές οι οποίες δεν ευημερούν, έτσι, δεν είναι λαϊκές γειτονιές με ανθρώπους που όντως όταν περπατάμε σε αυτές τις γειτονιές, το πρώτο πράγμα που μας λένε είναι για την ακρίβεια. Έτσι. Δεν το αφισβητεί κανείς, γι' αυτό και προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπορέσει όλο αυτό να λυθεί και να δώσουμε ανάσα σε όλους. Όταν ο Πρωθυπουργός λοιπόν έχει εξαγγείλει αυξήσεις των μισθών και έχει δεσμευτεί γι' αυτό, όταν ο κατώτατος μισθός έφτασε εκεί που έφτασε και με το νέο μας πρόγραμμα λέμε ότι θα φτάσει στα 950 ευρώ. Όταν οι μισθοί θα φτάσουν από τα 1500 και πάνω. Και από το ΣΥΡΙΖΑ αργήσαμε να ακούσουμε για την ακρίβεια. Τις τελευταίες δύο μέρες μόνο ακούμε. Όλες τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τους κυλοκαυγάδες, τους κλασικούς.
Αυτά τώρα είναι ιδίων του Έλληνα, νομίζω. Τώρα έτσι, ακούμε. Έτσι, η αλήθεια είναι τώρα ακούμε για την ακρίβεια. Ελάτε, ελάτε, κύριε Μουδόπουλε. Εγώ θυμάμαι ρεπορτάζ δικά σας. Όχι τώρα, ούτε τον τελευταίο χρόνο, πέραν των δύο ετών, που μιλάγατε για την ακρίβεια στην Ελλάδα. Θυμάμαι να κάνετε ρεπορτάζ συγκριτικά των τιμών μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα, σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, σούπερ μάρκετ στη Γερμανία. Άρα η ακρίβεια δεν μας προέκυψε ούτε από την κρίση στην Ουκρανία. Διωγγώθηκε. Διωγγώθηκε. Έτσι ακριβώς. Η ακρίβεια υπήρχε. Αυτό το οποίο ήθελε να προσθεθεί είναι ένας πληθωρισμός, τον οποίο δεν είχαμε. Είναι δηλαδή μια τάξη μεγέθους αύξηση των τιμών. Κατά την άποψή σας, πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί? Κατά την άποψή μου, πρέπει να δούμε λίγο τα δομικά στοιχεία της ελληνικής αγοράς, της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι καρτελοποιημένη. Το 90% του λιανικού εμπορίου το κρατούν στα χέρια τους 4 όμιλοι. Ναι. Το ίδιο ισχύει και στις τηλεπικοινωνίες, το ίδιο ισχύει και στις τράπεζες. Δεν λειτουργεί η αγορά. Ακόμα και αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι είναι μια φιλελεύθερη διακυβέρνηση και στηρίζει την αγορά. Η αγορά δεν λειτουργεί. Λειτουργεί με όρους καρτέλ. Εάν αυτό δεν εντοπιστεί και δεν χτυπηθεί, θα συνεχίσουμε να έχουμε πρόβλημα και τώρα και στο μέλλον. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ όλους και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στις περιφέρειες σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. 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 Γεια σας, κύριε Αγόρη. Καλημέρα μας. Να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα. Πάμε στην Καλυθέα, πάμε για να επιστρέψουμε για δεύτερη φορά στην Καλυθέα για επίσης δυσάρεστο γεγονός. Θα πάμε να δούμε τη Δήμητρα Τισέκη. Μαζί της βρίσκεται και η κυρία Ο Φάνης Καραμπατσάκης είναι μαζί με την κυρία Δέσποινα Γερασιμίδου. Θα μιλήσουμε για την απώλεια του Λάζαρου του Λασκαρίδη. Δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Έμεινε αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο, ύστερα από το ατύχημα που είχε. Έλα, Φάνη μου, καλημέρα, κυρία Γερασιμίδου. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Παιδική του φίλη, το γνώριζα από το 1977. Ο Δήμος Καλυθέας, να πούμε καταρχάς, μετά το θλιβερό άγγελμα θανάτου του αντιδημάρχου του και συναδέλφου, αγαπητού συναδέλφου, του Λάζαρου του Λασκαρίδη, έχει κηρύξει τριήμερο πένθος. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχουν ακουστεί πολλά γι' αυτόν. Ακέραιος χαρακτήρας, αγαπητός, σεμνός, ηθικός, πολυπράγμων. Αλλά να δούμε και από μια κυρία η οποία δεν μπορεί να... Έχει μεγαλώσει μαζί, κυρία Γερασιμίδου. Το γνώριζα από το 1977, είχε μεγαλώσει μαζί του. Κυρία Γερασιμίδου... Έχουμε μαζί στην ίδια πολυκατοικία. Έτσι. Συλληπιτήρια και σε εσάς, γιατί είστε ένας άνθρωπος που ήταν κοντά του, στο στενό του περιβάλλον όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε και εμείς συντετριμμένοι από το χαμό του Λάζαρου. Εγώ αν έβαζα μια ταμπέλα για τον Λάζαρο, θα λέγω ότι είναι μαχητής της ζωής, έτσι, πάντα. Ακόμα και τώρα πάλεψε. Ναι. Ναι. Δίκαιος, πάρα πολύ, από πάρα πολύ μικρός κοινωνικός, δραστήριος, αληθινός, στην πορεία του... Αγαπητό σε όλους και κυρίως και σε εμάς εδώ στην Καλυθέα, ως αντιδήμαρχος. Μεγαλώσαμε μαζί αυτά τα ωραία τα παιδικά χρόνια. Δυστυχώς για όλους τους κοντινούς του φίλους, συγγενείς, ακόμα και στο Δήμο της περιοχής μας, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το γεγονός. Ευχόμαστε να λάμψει αλήθεια. Το τι ακριβώς έχει συμβεί. Εκεί, κυρία Γερασιμίδου, εσείς τι ακούτε τώρα, τι λέγεται σε σχέση με τις συνθήκες του δυστυχήματος? Δηλαδή, θέλω να πω, ένα σάπιο κάγκελο σε ένα παλιό κτίριο που ήταν νοικιασμένο, τι γίνεται? Πώς συνέβη? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το μόνο σίγουρο είναι ότι υπήρχε κάτι το οποίο δεν είχε διατηρηθεί σωστά. Δεν γινότανε έτσι απλά το να κουμπίσεις ένα κάγκελο να φύγει. Βγήκε έξω να κάνει ένα τσιγάρο στην εκδήλωση που είχε έρθει και υποχώρησε το κάγκελο. Μάλιστα. Και μιλάμε για ένα κτίριο παλιό, ασυντήρητο. Ναι. Υπάρχει μια έκθεση ενός τεχνικού στις 7 Τρίτου που λέει να μην χρησιμοποιείτε την εσωτερική σκάλα και να μην χρησιμοποιείτε και τον ανελκυστήρα. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, όπως και να έχει, αυτά θα πρέπει να διερευνηθεί. Είναι κάτι που δεν πρέπει να μείνει έτσι.
Καθαρά και μόνο για τη μνήμη του Λάζαρου θα πρέπει να βγει η αλήθεια. Και το θέμα με τα συντήρητα κτίρια είναι μια μεγάλη συζήτηση που κρατάει χρόνια, κυρία Γερασιμίδου, δυστυχώς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τα συλληπιτήριά μας μέσα από την καρδιά μας, κυρία Γερασιμίδου. Έτσι. Να είστε καλά. Φάνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Μάλιστα, αυτά είναι τα δυσάρεστα. Να σου πω, πού είσαι, Παναγιώτη? Ο Καμπουράκης δεν είναι κάποιον, έχει πιάσει εκεί στον πυρί-μπυρί, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, μετά από όλες αυτές τις ώρες τηλεοπτικού αέρα που έχουν γράψει οι πολιτικοί αρχηγοί, τι διάολο θα το έχετε να τους ρωτήσετε στο debate? Το έχουμε απορία από το πρωί, ρε παιδί μου. Γέλα να μας πεις. Παιδιά, υπάρχουν σοβαρά θέματα να ρωτήσετε. Έλα λίγο μέσα. Έλα. Περίμενα να ρουφηχτώ, γιατί έφαγα χθες. Γιατί είναι πλάι. Έφαγα χθες το βράδυ. Τι έφαγες? Λίγο... Κοτοπουλάκι. Για πες. Κοτοπουλάκι. Μετά έχουν γράψει περισσότερες ώρες συνεντεύξεων από ό,τι παρουσιαστές. Αλήθεια. Έχει μείνει τίποτα για να ρωτηθούν? Φαντάζομαι έχει μείνει. Εντάξει, ναι. Κοίταξε, έτσι όπως είναι. Mm-hmm. Κοίταξε, και μόνο που γίνεται την πέντε μετά από 8 χρόνια. Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον να του δει όλοι μαζί να δει τι θα σου πούνε. Τα ερωτήματα προφανώς. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να είναι Παναγία μου που να τρελαθούν να μην έχουν απαντήσει. Σε αυτό το επίπεδο πολιτικής απαντήσεις έχουν για όλα. Και κυρίως έχουν τρόπο να μην απαντήσουν. Σωστό. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Οπότε εντάξει. Λοιπόν, να σου πω και κάτι άλλο. Εκεί οι πολιτικοί κρίνονται. Σωστό, έχεις δίκιο. Σωστό. Και οι δημοσιογράφοι κρίνονται στο debate. Εντάξει. Δεν θα σου πω κάτι. Γιατί? Και οι δημοσιογράφοι. Κρίνονται. Προς... Να σου πω γιατί κάνεις είσαι απ' έξω. Ναι, σωστό. Κάθε τον καναπέ, στον καναπέ με το popcorn ή πίτσα μπύρα και λένε... Όχι, φέρ' τον το πρωί να σου πω εγώ τι θα το ρωτήσω. Βγάλ' τον έξω το παλτό. Άντε ρε, φύγει αλλαγή. Πάμε. Γιατί να κάνετε, βλέπεις το ρολόγιο. Πάμε εμείς να φύγουμε. Έρχονται Δημήτρης Καμπουράκης, Παναγιώτης Στάθης. Εμείς ραντεβού αύριο την ίδια ώρα.